Το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευγενική χορηγία των καταλυμάτων Sivota Colors. Αν ξέρετε τι είναι τα Sivota, τότε δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Αν δεν ξέρετε, τότε θα πούμε απλώς ότι χαρακτηρίζονται ως η Καραϊβική της Ελλάδος. Τι καλύτερο λοιπόν από το να μένεις σε ένα μαρμελαδοχτυπημένο μέρος στα Sivota, μόνο 700 μέτρα από την κοντινότερη παραλία. Και με πρωινό από τα χεράκια της μαμάς Ρούλας, με σπιτικά λαχανικά από κήπο, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, να το πούμε και αυτό. Οπότε να είστε φρόνιμοι και να μην φάτε όλα τα λαχανικά, να μείνουν και για μας. Φυσικά, το Sivota Colors τηρεί όλα τα υγειονομικά πρότυπα για την ασφαλή σας διαμονή εκεί και επίσης δεν πρέπει να χάνετε καθόλου χρόνο να τσεκάρετε την περιγραφή για να απολαύσετε το Sivota Colors κερδίζοντας 10% έκπτωση στις κρατήσεις μέσω τηλεφώνου, Instagram ή Facebook εκτός Αυγούστου. Sivota Colors, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στην περιγραφή. Γαμώ το, εμένα πικάρει από το Messenger τώρα, κάνει αυτή τη μαλακία. Συνεχίστε. Αν βάλει ακουστικά, δεν θα ακούγεται το Messenger, κουμπάρα. Όχι, του κάνει ένα. Μπλέκει με του drivers το Messenger και το ανεβάζει το gain στο μικρόφωνο μόνο του. Στο μικρόφωνο μόνο του, μαλακία. Α, κατάλαβα τι κοτσάνι έχει κάνει. Τι. Υπάρχει. Α, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε. Κάτι λέγεται για σκλάβου και. Ναι. Mandingo Fighting. Mandingo Fighting. Ναι, που πάει στο Django Unchained ο Christoph Waltz μαζί με τον Jamie Foxx να αγοράσουν τη γυναίκα του Jamie Foxx και πάνε στο σαλόνι του Leonardo DiCaprio, ο οποίος είναι σκλαβίστας, πώς να το πούμε, slave owner, σκλαβοιδιοκτήτης. Και... Σκλαβιάρης. Σκλαβιάρης, μπράβο, ναι. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι στο σαλόνι του, είναι και ένας φίλος του δίπλα και κάθονται πολύ ωραία στους καναπέδες και είναι μπροστά δύο σκλάβοι που πλακώνονται στο ξύλο μέχρι θανάτου. Κανονικά έτσι, αίματα κάτω στην μπουχάρα, κανένα πρόβλημα. Ωραία πράγματα. Έτσι όπως είστε, χαλαρά. Είναι δύο και σε κάποια φάση ο ένας του τυφλώνει τα μάτια, αλλά Game of Thrones, και βγάζει ο Ντικάπριο ένα σφυρί και λέει: α, ωραία, αποτελείωσε τον, και του σπάει το κεφάλι μέσα στο σαλόνι, ρε παιδί μου. Πώς είναι τα σοκολατάκια, τα τζοκόντα δίπλα αυτό και τα λοιπά. Και ένα πτώμα. Ο Ταραντίνο είναι άρρωστος, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοια τα ψιλογουστάρει για κάποιο λόγο. Ναι, ρε. Εντάξει, εννοείται. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος δεν είναι σωστά. Εννοείται τα ψιλογουστάρει και στην πραγματική ζωή, ή τα ψιλογουστάρει στις ταινίες του. Τα ψιλογουστάρει προφανώς στις ταινίες του γιατί τα βάζει, αλλά ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ. Τόσο πολύ. Είναι περίεργο. Όχι, και έτσι. Και εμένα μου αρέσει πολύ το splatter καλλιτεχνικά. Δηλαδή. Δεν λέμε και το gore. Μ' αρέσουν αυτά. Λέμε για την ταπείνωση τη ανθρώπινη υπόσταση, α πούμε. Ότι... Α, όχι, 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 αυτό εντάξει. Ναι, μα παίζει ξέρω πάρα πολύ. Έχω με την ταπείνωση. Τα... Παίζει, ναι. Ο άνθρωπος αυτά είναι, τα πλάνα δηλαδή... στο Kill Bill που φεύγουν μάτια και κόβονται και πρέπει να το ξαναβλέπουμε ξανά και ξανά και να τσουλάει το μάτι πάνω στο πόδι και όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πλάνο που είναι το μάτι και το πατάει με τα ξυπόλυτα πόδια της Uma Thurman και κάνει αυτό το... και βγαίνει μέσα, ναι, το... αυτό, ναι. Είναι αυτό που έχει μέσα. Αυτό που μου τη δίνει πάρα πολύ σε αυτά τα βίντεο που είναι satisfying. Τι satisfying, βρε μαλάκα, το βίντεο. Και very satisfying βίντεο. Και βλέπεις ένα να κόβει ομοιόμορφες φέτες. Πω πόσο ικανοποιήθηκα που κόβει ο άλλος ομοιόμορφες φέτες το καρπούζι. Α, το διάλογο. Θες να σου πω τι με τρελαίνεις αυτό. Τι? Ότι όσοι το βρίσκουν satisfying κάνουν και μια αυτοδιάγνωση και λένε είναι επειδή εγώ έχω CD. Το CD είναι CD... μια αναπηρία. Δηλαδή σου καταστρέφει τη ζωή. Μπορείς πραγματικά. Πες ότι απλώς είμαι ψυχανάγκας, ρε παιδί μου. Έχω ψυχανάγκασμους. Τώρα είναι η αρμονία της φύσης, η οποία στο μάτι μας αρέσει. Δηλαδή εξηγείται πολύ εύκολα αυτό το πράγμα και αυτό έχει μια αρμονικότητα. Και τελείως υπόθεση. Όχι, και είμαι ψυχανάγκας και είμαι τόσο τέλειος εγώ και οι φίλοι μου που θέλουμε να κλείνουμε το φως 25 φορές πριν φύγουμε από το σπίτι. Αχ, το διάλογο. Νομίζω, ρε παιδιά, ότι είναι απλά χαλαρωτικό, όχι και dissatisfying, ότι απλά βλέπουν κόσμο να σκάει τα bubble wrap και είναι α, ωραία. Καταρχήν, αλλά, ας πούμε, το satisfying τελικά είναι ικανοποιητικός. Μπορείς να πεις ότι εσύ ικανοποιήθηκες που είδες ένα να κόβει φέτες ψωμί με τον ωραίο τρόπο. Εγώ δεν ικανοποιώ με καθόλου.
Εγώ αυτό ικανοποιούμε με φέτες ψωμί. Κατάλαβες, εκεί δεν ήθελα να φτάσουμε. Ναι, έχει αργήσει πολύ αυτό το παλαμάκι όμως, γιατί ναι. Σε κάποια φάση θα κάνετε παλαμάκι γύρω από τα πέι σας, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό με ψωμί. Οπότε, ωραία, ας κάνουμε σήμερα ένα παλαμάρι, όχι ένα παλαμάκι. Αυτός ήταν ο χρόνος μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έχω μετανιώσει τόσο πολύ για αυτή τη σύμπραξη, λοιπόν. Έλα, πείτε πότε. Καθόλου. Πείτε πότε. Έλα. Τρία. Με το τρία. Δύο. Ένα. Ένα. Κλαπ. Καλά, ό,τι. Καλά, ξανά. Ό,τι. Ακόμα έναν. Ένα τα μετράει. Α, όχι. Πρέπει να μετράμε όλοι μαζί, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Ο Χάρης σας μετρήσει, γιατί εγώ δεν το έκανα καθόλου καλά. Μέτρα, ρε Χάρη, γαμώ το κερατά. Λοιπόν, εγώ επειδή ξέρω να μετράω καλύτερα από όλους σας. Εντάξει. Από το τρία ανάποδα. Οκ. Τρία. Δύο. Ένα. Καλά. Πάρα πολύ ωραία. Κλείσα και κάτι ντουλάπια εδώ πίσω. Μια χαρά. Μεθυσμένη στο σκυλάδικο Αθηνών Λαμίας 8 η ώρα το πρωί. Κάνε ένα συντονισμό. Νομίζω ότι αυτό δεν... Είναι 8 η ώρα το πρωί όταν βγαίνει το επεισόδιο και το ακούει η μεγαλύτερη μερίδα του κοινού. Οπότε έχει ακούσει ήδη το από το μάτι και μετά ακούει τα παλαμάκια. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που τους πείραξε περισσότερο. Εντάξει. Επίσης, αυτό που περιέγραψε ο Αλέξανδρος για το 5 το πρωί σε μπουσοξίδικο, ξέρω εγώ, εθνική κτλ. Εθνική οδό, ήταν σε φάση, ξέρω εγώ, το μόνο μη ηρωνικό slow clap, ας πούμε. Είναι ασυγχρόνιστο. Το κάνουν τρεις διαφορετικοί τύποι και απλά είναι επειδή είναι τύφλα, ξέρω εγώ, αυτό το. Αλλά οκ. Αλλά οκ. Τι να κάνω τώρα. Όλα καλά. Θέλω να κάνω και μια εισαγωγή, ας πούμε. Και δεν κάνεις, ρε Χάρη. Με παίρνουν τηλέφωνο μισό λεπτό και θα επανέλθω αμέσως. Και εμένα με παίρνουν, αλλά μου έχει στείλει. Ο Παναγιώτης ο Κούδας μου έχει στείλει ηχητικό και δεν το έχω δει. Και θα νομίζω ότι δεν είμαστε φίλοι τώρα. Μακάρι δηλαδή να συμβεί αυτό το πράγμα και γλιτώσω. Αλλά θέλω να σου πω. Για πες λέει. Όχι ότι δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Πείτε τα, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν τρέχει κάτι. Απαράδεκτος και εντελώς αντιεπαγγελματίας ο Στέλιος Ανατολίτης. Καλά, Χάρη, και εσύ έχεις λίγο τη φωλίτσα. Τα λόγια είναι περιττά. Και εσύ λίγο τη φωλίτσα, Χάρη μου, ε. Τι έχω, τη φωνή. Τη φωλίτσα. Ναι, βρε, ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Ωραία, κοίτα. Όμως δεν μπορώ, κάνει παρεμβολές ο άλλος και που δεν μπορεί. Και έχει μπει μέσα στα αυτιά μου τώρα. Και χορεύει. Τι χορεύει. Σάμπα. Τι Τζανέιρο. Έγινε. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι με κοροϊδεύετε τόση ώρα γιατί ακούμε το ένα αυτή. Επίσης, κάνε δουλειά σου, Στέλιο μου. Δεν είναι ότι. Όχι, Στέλιο. Κάνε παιδί μου, εσύ. Άκουσε με προσεκτικά. Ξέρω ότι ο Κούδας σου έχει στείλει ηχητικό γιατί έχει στείλει σε μένα και την Ειρήνη ηχητικό. Λέγοντας, και τι κάνει, με έχει βάλει και εμένα στην κατάπτυστη λίστα που όταν στέλνει σε εσά, στέλνει και σε μένα. Ήλπιζα κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Λέει, σε μένα δεν έχει στείλει καν ηχητικό. Ότι στάνταρ σου έχει στείλει πράγματα που είναι. Καλά, ρε μαλάκα, βάζει πράγματα στο κόλλο σου, ρε μαλάκα πάλι ανίδρα του. Αχ, και γελάει μόνος του από ό,τι βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη τώρα, εσείς είστε ξενέρωτοι. Γιατί. Είμαστε γενικά, όχι αυτή τη στιγμή. Μα, ρε παιδί μου, έχουμε βαριά ιστορία με τον Αλέξανδρο. Και τώρα είμαι έλεγα μηνύματα που συμβαίνουν πράγματα. Και τώρα τελευταία θέλω να πω ότι και έχει μπει και ο Χάρης σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Έχω μάθει ότι στέλνεις και στο Χάρη, Αλέξανδρε, βλακίες. Ναι. Δεν στέλνω ποτέ βλακίες. Θα με επιτρέψει η αφεντιά σου. Στέλνω πάντα πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί έχω να λύσω πράγματα τα οποία εσείς δεν μπορείτε να ασχοληθείτε. Καταλαβαίνεις. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνω, αλλά κάποιος να την κάνει. Έτσι δεν λένε. 100%. 100%. Και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος πάντα νομίζει ότι είμαι μεθυσμένος. Αυτό δηλαδή, το Αλέξανδρος νομίζει, αχ, είδες και εγώ έχω λάθος judgment στη ζωή μου. Μπεκροκανάτα. Ρε, σου λέω, ο άνθρωπος προσπαθεί να γράψει κάτι και το είχε, δηλαδή, πρέπει να έχεις ανακαλύψει δικό σου καινούριο ταφενιά. Να έχεις πάρει καινούριο κινητό μόνο για μυθίστακες. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνομιλήσει. Πρέπει να βρω μια εφαρμογή που γράφεις μεθυσμένος και τα βγάζει κανονικά. Φίλε, έχεις πει million dollar idea τώρα. Μπορεί, δεν ξέρω. Λες ακόμα. Πώς τα λέγεται για αρχή, γιατί όλα στο όνομα παίζονται. Πώς τα λέγεται αυτή. Drunk up. Drunk up. Το Παναγιώτα. Πήγες να πεις Παναγιώτα, γιατί. Τι πήγες να κάνεις εκεί με το Παναγιώτα, ρε μαλάκα. Ξέρω εγώ πώς. Πες ένα όνομα, δεν είπες. Είπα Παναγιώτα. Επειδή λέγαμε πριν για τον Παναγιώτη πριν. Εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε λίγο καλύτερα. Μπορώ να το.
το λέω κι αλλιώς. Λοιπόν. Ναι, drunk up, όχι, θα το αγοράσω. Γιατί όχι, drunk up. Ωραία. Είσαι κι εσύ, χάρη και θα μπλοκάρει. Ναι. Θα μπλοκάρει και μηνύματα σε πρώην όταν είσαι μεθυσμένος. Θα αναγνωρίζει το αλκοόλ που έχει πιει. Είναι λάθος αυτό που λέει. Πρέπει να προμοτάρει. Κατάλαβες. Πρέπει να σε τσιγκλάει, να σου πει μήπως έχεις καιρό να στείλει την τάδε φίλη μας. Για στείλε λίγο ότι έκανες λάθος. Α, με notification και έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Οπότε, μισό λεπτό. Ναι. Αυτό το app τι κάνει ακριβώς, γιατί έχω μπερδευτεί τώρα. Σου γαμάει τη ζωή σαν το Χάρι Ταρζάν, αυτό θα κάνει. Ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος λέει ότι πάλι ισχυρίζεται εδώ πέρα, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις ακόμα. Ακόμα, ξαναλέω. Ότι γράφω πάντα σαν και ξεχνάς να τις κόβεις. Ότι γράφω πάντα σαν μεθυσμένος και μου φεύγουν ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, λέξεις και τα λοιπά και δεν μπορώ. Και όντως ισχύει πάρα πολλές φορές αυτό. Οπότε θα φτιάξω μια εφαρμογή που επειδή γράφω σαν μεθυσμένος θα το κάνει ένα autocorrect κανονικό, ας πούμε, να τα βγάζει κανονικά. Ναι, πώς είναι τώρα το σκέφτομαι είναι το autocorrect το κανονικό. Ναι, δεν έχει κάποια διαφορά. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό θα μπαίνει μέσα και στο content. Δηλαδή, πώς είναι το auto-tune, ας πούμε, που τραγουδάει ο άλλος φάλσα και το βγάζει κανονικά. Το κάνει ναι, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί εσύ δεν κάνεις ορθογραφικά. Κάνεις, δεν ξέρω τι να κάνεις λάθη. Εγκλήματα κατά της γλώσσας. Κάνεις λάθη του λόγου, δηλαδή, το οποίο θα ήταν λάθος από κοντά μα ήμασταν και καταφέρνεις, γιατί είναι ταλέντο αυτό. Καταφέρνεις να το περάσεις το γραπτό λόγο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εσείς. Έχει δίκιο, γιατί μπορεί να το γράψω γεια σου, Αλέξανδρε, καρέκλα. Ναι. Έτσι ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Κάνω κι εγώ απίστευτα σαρδά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι και φύγατε. Ήθελα να πω μεγάλη χαζομάρα, αλλά χάθηκε ευκαιρία μου. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα το αρμέξεις και θα το πεις. Κάτι μου λέει ότι δεν θα το γλιτώσουμε. Και αυτό που είπες ήταν αχ να μην το πω για να το πούμε πες το. Όχι, αλήθεια δεν το θυμάμαι. Αχ Στέλιο, πες το, ωραίο θα ήταν. Α, το θυμήθηκα, σταματήστε το. Α, τώρα το θυμήθηκε. Λοιπόν, δηλαδή δεν θέλετε απλώς το Google για αρχή. Γιατί κάνει αρκετά πράγματα η Google και μας παρακολουθεί αρκετά. Δεν θέλετε απλώς να είναι σε φάση να γράφεις μαλακία και σου λέει την πρώτη φορά μήπως εννοούσατε αυτό, ξανακάνεις λάθος, μήπως εννοούσατε αυτό, την τρίτη φορά που κάνεις λάθος, μήπως είστε ζάντα. Μήπως να σταματήσετε. Μήπως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να απομακρυνθείτε από οτιδήποτε μπορεί να στείλει μήνυμα σε πρώην σας. Πάνα κοιμηθείς ας πούμε για λίγο. Όπα. Τι γίνεται με τις μηχανές. Μήπως είστε ζάντα. Μήπως είστε ανταλλακτικά Θεοδοσιάδης. Όχι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα το κάνει. Ελάτε να δουλέψετε σε εμάς. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Γιατί είστε ζάντα που μιλάει. Γιατί φρόνημα το ξεκινήσαμε. Εσείς το έχετε κάνει λοιπόν αυτό. Να στείλετε. Όχι, θα πω μεθυσμένη. Να έχεις πει ρε παιδί μου ένα-δύο ποτηράκια και να σκέφτεσαι, ας πούμε, μία κοπέλα που είχατε κάποτε μία σχέση και να στείλετε μήνυμα. Το έχετε κάνει. Εσύ Χάρη. Εγώ το έχω κάνει σίγουρα, αλλά επειδή είμαι πάντα μεθυσμένος. Δηλαδή ούτως ή άλλως. Οποιονδήποτε σκέφτεται. Είμαι μόνιμα πιωμένος. Οπότε πιάνει για όλους αυτό. Είτε επαγγελματικά μιλάω, είτε στέλνω mail, είτε στείλω σε πρώην, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το έχεις κάνει τέλειο, Όχι. Και μας είπες ξενέρωτος πριν από λίγο. Εγώ το έχω κάνει. Άρα, τι, γιατί το θέμα είναι ότι έχετε πάρει κάποια απάντηση που να έχει αντίκτυπο αυτό το μεθυσμένο μήνυμα. Ναι. Τύπου άντε γαμίσου ρε μαλάκα που με θυμήθηκες, ας πούμε. Ενώ όχι απλά μια αντίδραση, μια αντίδραση που να ήταν προς την κατεύθυνση που στόχευες. Ναι. Εγώ υπήρξα κολόφαρδος. Γιατί ήταν καθαρή κολοφαρδία. Ήταν καθαρή κολοφαρδία ότι πώς σώθηκε αυτό το πράγμα και δεν μου πετάνε ντομάτες μέχρι σήμερα. Ναι, υπήρξα τυχερός. Και ναι, οκ, ίσως η οπτική σου έχει μία λογική και αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις. Α, πήρες και λόγια απάντηση. Δηλαδή με οπτικές και τέτοια. Μα μόνο με λόγιο κόσμο κάνω παρέα Χάρη. Οπότε δεν θα μπορούσε. Ναι, όχι. Λοιπόν, Άλεξ, επειδή πες να σου πετάνε ντομάτες, πρέπει να βρω ένα δίλημα τώρα, αλήθεια, γιατί πρέπει να ξεπληρώσω αυτό που μου έκανες στα μηνύματα. Ναι. Οπότε θα πω, θα το βγάλω από το μυαλό μου εντελώς τώρα αυτό, να σου πετάνε ντομάτες για 6 χρόνια κάθε φορά που βγαίνεις στο μπαλκόνι. Ναι. Τι. Ή.
ή να βγαίνεις στη σκηνή κάθε φορά που κάνουμε stand-up, όταν θα κάνουμε από εδώ και πέρα ελπίζω, μεθυσμένος κάθε φορά όμως, για 3 χρόνια. Ρε φίλε, κάτι περίμενε. Πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται στην κάθε περίπτωση. Γουρούνι στο σακί, εγώ δεν αγοράζω. Όχι, ό,τι θες διευκρινιστικές ερωτήσεις θα απαντήσω από το μυαλό μου εντελώς τώρα. Ωραία, 6 χρόνια. Αυτό θα συμβαίνει μία φορά, ξέρω εγώ, βγαίνω το πρωί, τρώω τις ντοματιές μου και μετά μπορώ να ξαναβγω το μεσημέρι, ή θα φάω και το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ, ό,τι ώρα βγαίνω. Όχι, ρε παιδί μου, θα σε ντοματώνουν ό,τι ώρα βγαίνει, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάθε φορά. Κάθε φορά που θα βγαίνει στο μπαλκόνι. Μάλιστα. Άμα ζω στο μπαλκόνι, θεωρούμε ότι έχω βγει μία φορά όμως. Έτσι δεν είναι? Έσπασε το σύστημα, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου, κάτσε. Όχι, αν βγεις στο μπαλκόνι μόνιμα, θα ντοματώνεσαι συνέχεια. Δηλαδή η ντομάτα θα σταματάει όταν ξαναμπαίνεις μέσα. Άρα δεν έχει λογική αυτό που λες. Μπορείς να μην βγαίνεις στο μπαλκόνι και να μην σε ντοματώνουν. Ναι. Μάλιστα, και πάμε και στη σκηνή, ρε παιδί μου. Στη σκηνή αυτό θα είναι κάτι όδες τον καλτ, τον περίεργο καλλιτέχνη, τι κάνει ο performer, ή θα είναι καλά, κοίτα το μαλάκα τώρα αυτό. Τι από τα δύο θα είναι? Όχι, θα είσαι λιάρδα τύπου, οριακά θα μπορείς να βγάλεις σετ, ρε παιδί μου. Τύπου, ξέρω εγώ, θα έχεις κακή άρθρωση, ναι. Θα προσπαθείς να πεις ένα αστείο να θυμηθείς και δεν θα σου έρχεται, θα λες άλλα ντάλλον, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, αλλά θα δουλεύω, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι μετά από τρεις φορές. Θα πληρώνεσαι. Ναι, μετά από τρεις φορές. Θα πει κανείς, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαριζάνη, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε. Είναι εξασφαλισμένη δουλειά, απλά θα είσαι 3 χρόνια μεθυσμένος πάνω στη σκηνή. Και με το που κατεβαίνω θα είμαι κομπλέ. Ναι, θα μιλάνε, ξέρω εγώ, θα λέει, μα γιατί ήταν άκτα αυτό, γιατί μιλάς έτσι τώρα κανονικά. Να σου πω κάτι, παρότι είναι αντιεπαγγελματικό, νομίζω ότι έχει λίγο πλάκα το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Έχει τη φάση του, ναι. Ναι, μάλλον δεν ξέρω. Από το να μην μπορώ να βγω στο μπαλκόνι, μάλλον αυτό θα πάρω, ναι. Σκέψου ότι δεν χρειάζεται καν να γράφεις κείμενα. Θα λες ό,τι να είναι. Θα πληρώνεσαι για 3 χρόνια κανονικά. Θα παίζεις ο Άκα, ξέρω εγώ, σε μεγάλα θέατρα. Παίζω ούτως ή άλλως, ναι, ναι. Ωραία, ναι, αυτό θα πάρω. Αυτό θα πάρω για το challenge. Ωραία, οκ. Εσύ τι θα αγοράζω? Εσύ τι θα έπαιρνες? Εγώ ή ο Στέλιος? Εσύ, μια που μιλάμε δυο μας, γι' αυτό το λέω. Εγώ, επειδή έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση, θα έπαιρνα τις ντομάτες ξεκάθαρα. Και όχι μόνο έτσι, θα έβγαινα και με στόμφο, θα άνοιγα τα χέρια μου σαν τον Χριστό, έτσι ξέρεις, και τα λοιπά. Και θα περίμενα τις ντομάτες με μεγάλη χαρά και μετά θα μπαινα μέσα, θα πλαινόμουν κλαίγοντας την πανιέρα. Ναι. Και όλο αυτό. Και μετά θα συνέχιζα τη μέρα μου. Έχεις και εσύ την εντύπωση, Αλέξανδρο, ότι αυτό που κάνει ο Χάρης πλέον είναι κάποιο είδους φαντασίωση? Ναι, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο awkward. Αλλά εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο Χάρης είναι τέτοια κουφάλα που τον έχω ικανό να μαζεύει τις ντομάτες και τις πουλάει. Πηγαίνει στη λαϊκή και να βγάζει με ροκάμα του. Έλα, καλεγυρία. Να βγαίνω με σακούλες. Φρέσκια ντομάτα από το μπαλκόνι μου. Σήμερα που τις ρίξανε. Ξέρεις τι, θυμάσαι αυτό που λέγαμε, νομίζω στη φάση που μου έστειλες το δίλημα για τον καθημερινό εμετό και τα σύμφωνα. Ας μην το πούμε στον αέρα αυτό. Για το άρωμα. Ναι, ναι, εντάξει, να το πούμε. Γι' αυτό το είπα λίγο πιο περιφραστικά. Νομίζω λέγαμε για το άρωμα. Δεν είπαμε κάποια στιγμή την ταινία το άρωμα που μάζευε, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε εγώ σκέφτηκα τώρα ότι αν είμαι έξω και μαζεύω ντομάτες, θα φτιάξω, επειδή θα μου πετάνε από διάφορες λαϊκές και σούπερ μάρκετ, θα φτιάξω ίσως τον καλύτερο ντοματοπελτέ που υπάρχει ever και θα γίνω πάρα πολύ πλούσιος. Τέλειο. Περίμενε. Τι θα γίνεις πάρα πολύ πλούσιος? Περίμενε, το συνδέεις με το δίλημα που έχεις βάλει τον ντοματοπελτέ ή απλά μας αναγίνωσε ένα business plan το οποίο θα Όχι, ένα business plan, γιατί θα επέλεγα ντομάτες. Γιατί μέχρι στιγμής έχεις, άμα το συνδέσεις με το δίλημα, έχεις μια τεράστια ανάγκη για ντομάτες ή μια τεράστια συλλογή από ντομάτες που δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Πέφτουν πάνω σου, είναι λιωμένες. Και τώρα μας είπες ότι θα γίνεις πλούσιος επειδή θα πουλάς ντομάτες κομκασέξ. Έχει άλλες 7 εταιρείες. Εσύ τι θα προσφέρεις διαφορετικό? Εγώ τίποτα. Σε ένα δίλημα απάντησα ο άνθρωπος. Για να δεις πόσο χειρότερο, πόσο κακός business. Συγγνώμη, θα σε διακόπτω τώρα γιατί σου αξίζει. Αλλά για να δεις πόσο κακός είσαι σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, για να καταλάβεις τώρα.
εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε ντομάτα με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ναι, σε ντομάτα με βασιλικό και σκόρδο, σε ντομάτα με ελιά. Έχει ανθρώπους που κάνουν συσκευασμένο κιμά. Δηλαδή δεν είσαι αχάρη μου, δεν είσαι καν, ναι, καν πουθενά. Δηλαδή εσύ τι θα προσφέρεις. Το business θα προσφέρω, θα προσφέρω. Θα προσφέρω ότι αυτή η ντομάτα θα περνάει από πάνω μου. Πω, προνόμιο. Άρα δεν θα σε ακουμπάει καν. Πω, προνόμιο. Το business plan του Χάρη είναι ότι απλά θα παίρνουν την πρώτη ύλη τζάμπα. Αυτό είναι. Μέχρι και έφτασε το κεφαλάκι του. Το business plan του Χάρη είναι. Έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση. Κάποιο θα με αγαπήσει. Το business plan του Χάρη. Η αγάπη δεν πουλιέται, παιδιά. Το business plan του Χάρη είναι. Θα γυρίσει ο τροχός. Θα αγαπήσει και ο φτωχός. Αχ, Θεέ μου. Έλα, Χάρη, σου έχω και το soundtrack. Ναι. Λοιπόν, σου έχω και το soundtrack του διαφημιστικού σου. Είναι το τραγούδι από τον Bachelor. Όχι. Κάτσε να παίξει διαφήμιση πρώτα το κερατό μου. Δηλαδή. Όπω παιδιά, να βγούμε ζωντανοί από εδώ. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έλα, του Χάρη το business plan, θα γυρίσει ο τροχός και πάει έτσι. Ακούγεται. Πω, η ζέρια, Θεέ μου. Να σου πω κάτι, Αν βγω στο μπαλκόνι με αυτό το τραγούδι, σίγουρα θα μάζεψω το μάτι. Καλά, ναι. Σίγουρα όμως. Θα ρίξω κι εγώ όμως, το ξέρεις εκεί πέρα. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά, παιδιά, για μένα. Μάλιστα. Ωραία. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευγενική προσφορά των καταλυμάτων Sivota Colors. Αν ψάχνετε ένα μέρος ιδανικό για ζευγάρια αλλά και οικογένεια μέσα σε μια καταπράσινη αυλή με ανακαινισμένα δωμάτια και ανεξάρτητες εισόδους στο καθένα, τότε αυτή είναι η ευκαιρία σας. Το Sivota Colors βρίσκονται στο κέντρο του χωριού αλλά σε ήσυχο μέρος, οπότε συνδυάζουν την ησυχία και τη φασαρία. Ναι, γίνεται συνδυάσεις ησυχία και φασαρία, στη Μαρμελάδα Φράουλα όλα είναι πιθανά. Αν θέλετε να κάνετε τις καλύτερες διακοπές στον κόσμο παρέα με τη Μαρμελάδα, το Sivota Colors είναι το ιδανικό μέρος και σας προσφέρουν 10% έκπτωση για κάθε κράτηση μέσω τηλεφώνου, Instagram ή Facebook εκτός Αυγούστου. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στην περιγραφή. Okay. Κάποιο άλλο δίλημα το οποίο θα μας οδηγήσει σε κάποιο αλάνθαστο business plan. Να μην μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησε, μια που ασχολούμαστε και με τις παραστατικές τέχνες, το να πετάμε φαγητά στον performer. Βεβαίως ασχοληθούμε με αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό υποτίθεται ότι. Δηλαδή, σαν αποδοκιμασία. Ναι, υποτίθεται ότι είναι από την αρχαία Ελλάδα και από τους θεατρικούς αγώνες που έκαναν, επειδή πηγαίνανε εκεί πέρα, τρώγανε, πίνανε, γλυντοκοπούσανε, και όταν κάτι ήταν φλόμπα, του πετούσαν τα τσόφλια, τα τέτοια, ξέρω εγώ, τα αποφάλια κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Έχω την εντύπωση. Έχω διαβάσει, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα, μην το παίξω και ιστορικός. Την είπα την κοτσάνα μου. Ακούγεται legit πάντως. Ναι. Στέλιο, εσένα πώς ακούγεται? Εμένα μου ακούγεται οριακά. Hoax. Φαντασίωση του Χάρη. Καλέ. Είναι business plan δικό μου, ναι. Ωραία. Αρχαίο. Για να καταλάβω. Είναι ένα αρχαίο έθιμο. Ίσως τακτική. Άρα. Ναι. Και αυτό εμείς το φέραμε. Βέβαια. Άτσι, μπράβο. Έτσι τώρα νομίζω κιόλα, κάτσε για να το ψάξω λίγο, γιατί μπορεί να λέω μπούρδες. Αυτό μπορεί να το κόψουμε όμως. Μα λέμε τελείως βλακίες. Όχι, όλα θα τα αφήσουμε. Όχι. Το δίλημά μου σας πείραξε, άτιμη. Ωραία. Ενώ αυτά που λέει ο κύριος Καριζάνης είναι όλα legit. Τίποτα δεν είναι legit. Πέρασε από το legit δίπλα και δεν ακούμπησε. Ήταν το legit εδώ και αυτό πέρασε λίγο από δίπλα. Το επεισόδιο θα βγει την Κυριακή δηλαδή. Για τους Patreon στην Κυριακή, την επόμενη Κυριακή για τον υπόλοιπο κόσμο. Μια χαρά, δίπλα δηλαδή. Και κλείνουμε με Χαριζάνη, κυρίες και κύριοι. Μαρμελάδα Φράουλα, τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Δεν θα μπορούσε να λείψει φυσικά ο κύριος Αλέξανδρος Χαριζάνης. Μα τιμή μου, τι λες τώρα, με τα πολύ χαράς. Αφού γουστάρω, θαυμάζω. Κράζεις, θαυμάζεις που έλεγε ο άλλος, αλλά χωρίς να κράζω. Ναι, μόνο θαυμάζω. Το θυμάστε αυτό, ένα παιδιά, τον κράζεις, θυμάζεις. Το θυμάμαι σαν. Ατάκα. Παιδιά, θυμάμαι. Κάτι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα σας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μια φίλη δούλευε στη τηλεόραση, ναι, πριν πολλά χρόνια, και θυμάμαι ότι το συζητούσαμε, ρε παιδί μου, και έλεγα, μα γιατί, ξέρω εγώ, αυτό. Γιατί αυτό το σκουπίδο πρόγραμμα, δεν θυμάμαι ποιο.
Και μου λέει, δεν έχει καταλάβει καθόλου πώς δουλεύει η τηλεόραση. Λέω, όχι, αυτό συζητάμε. δεν συμμετέχει καν στη συζήτηση που κάνουμε. Λέω, ρωτάω, γιατί αυτό το πρόγραμμα. Και μου λέει, η τηλεόραση έχει μία λογική. Κράζεις, θαυμάζεις. Δεν με ενδιαφέρει αν θα σ' αρέσει. Με ενδιαφέρει αν θα ασχοληθείς με αυτό. Και εκεί κατάλαβα. Ναι, ναι. Αυτή η συζήτηση έγινε το 12, ρε παιδί μου. Και εκεί κατάλαβα ότι όντως πολλά κανάλια θα βάλουν ένα πρόγραμμα, όχι μόνο για να σου αρέσει, αλλά γιατί θα κάνει σασυρμά και θα το δουν κι άλλοι. Τι θα κάνει. Σκέφτομαι, ναι, ναι. Άμα. Σασυρμά. Σασυρμά. Ναι. Να σας πω τώρα, συγγνώμη, σε αυτό το σημείο. Ο Στέλιος πέταξε μια λέξη. Είστε και οι δύο από Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλέξανδρος δεν κατάλαβε τι είναι αυτή η λέξη. Πρώτη φορά την ακούω, σασυρμάς. Κάτσε να την. Άρα δεν είναι διάλεκτος, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Σασυρμάς με γιώτα και με ύψιλον είναι η βαβούρα, η οχλαγωγία. Ωραία, η οχλαγωγία, ο ενοχλητικής και συνεχής θόρυβος. Πόσο γρήγορα ψάξαμε στο Slang GRK2. Άσε μα να το λύτε τώρα. Ωραία, ένα σασυρμάς που θα γίνει σήμερα. Σιγή σασυρμάτου και τέτοια. Καλά, συγγνώμη. Να βάλω και λίγο βρετανική trip hop να ακούσουμε σασυρμά σιβατά. Alright. Μισό γιατί ο κούρας αυτή τη στιγμή. Σασυρμίδα τι έκανες εκεί. Αυτή τη στιγμή. Ρε Στέλιο, τον σασυρμάζει αυτό έχεις. Λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να είναι μπαχαρικό ο σασυρμάς. Άνετα. Μαζί με τον τέτοιον. Τον κουρκουμά. Κουρκουμά. Ναι. Ναι. Και τον καβουρμά. Το οποίο δεν είναι μπαχαρικό, αλλά εντάξει. Ο Κούδας συνεχίζει και στέλνει μηνύματα και λέει, και λέει στείλτε του κι εσείς. Και του γράφω, βασικά γυρίζουμε πόσκατ και εσείς. Πόσκατ. Πόσκατ. Κανονικά. Πόσκατ. Βρήκε η λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Ακούστε κι εσείς μαρμελάδα φράουλα. Το νούμερο ένα πόσκατ τη Ελλάδα. Ωρε πόσκατ. Μα πώ κατήντησε έτσι αυτό το πόσκατ. Θα γίνει τρελό σασυρμά σα. Άρα γεια. Αχ, τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν και θα μα θυμούνται απλώ πόσο ηλίθιοι. Το καλύτερο πόσκατ. Το καλύτερο πόσκατ. Πώς καταλαβαίνετε ότι θα κάνετε σαρδάμ. Ρε. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε, τίποτα, συνεχίζει και στέλνει μηνύματα και αγνοεί ότι μιλάμε. Για κάποιο λόγο, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο αυτό. Σε φάση, ο Κούδας προσπαθεί με μένα να οργανώσει ένα σχέδιο να τη φέρω στο Χαριζάνι, ενώ εγώ έχω το Χαριζάνι στην άλλη γραμμή και δεν έχει ιδέα. Γιατί ξέρετε, ο Στέλιος από τηλέφωνο ηχογραφεί. Γι' αυτό είπε στην άλλη γραμμή. Ρε Χάρη. Από σταθερό. Εννοείται. Χάρη, τώρα. Να σας πω, κάποιες εκφράσεις μας βολεύουν. Δεν θα τις αλλάξουμε όλες. Ήρθατε τώρα εδώ η Political Correct. Είναι της μόδας το vintage, ρε φίλε. Είναι το vintage της μόδας. Πρέπει να λέει. Είμαι vintage. Αυτό. Όχι, Θεέ μου. Κάνα σασυρμά θα φάμε. Τι γίνεται. Ωραία. Έχουμε παραγγείλει. Έχει παραγγείλει. Έχω παραγγείλει 3 κιλά. Σασυρμά. Ναι, ναι, ναι. Να χαρώ. Εντάξει, αυτό τώρα, άμα το βάλει στα κάρβουνα, δεν μένει τίποτα, μην φανταστεί. Κόκκινο. Καλά, όντω, ναι. Εξαρτάται. Εμεί, ρε παιδί μου, στο δικό μα το χωριό, από εκεί που το ξυγιόμαστε, έχει και αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά του σασυρμά. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι, 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 ναι. Ναι. Που λένε ότι όταν το τρώ και μετά κατουρά. Α, ξέρω, μπράβο, ναι. Περνάει και στο. Ναι. Βέβαια, το σασυρμά δεν πρέπει να το πλένει και πολύ καλά. Γιατί χάνεις βιταμίνες. Ναι, πρέπει να. Όχι, όχι, για να έχει τη γεύση. Αυτό το spicy. Αυτό, ναι. Ναι. Και ξέρεις, το μαγειρεύεις και ξέρεις με το σβήνεις, έτσι. Με γάλα ανατολίτη από το προηγούμενο επεισόδιο. Γάνα. Με γάνα. Με την. Γάνα το είχαμε πει. Ναι. Δεν σας ακούω λίγο, παιδιά, για κάποιο λόγο έχει γαμηθεί ο Ζεύς. Όχι, ακούω, αλλά ακούω παράλληλα και το τικ-τικ-τικ που κάνει το Messenger όταν σου λέει. Νομίζω τώρα καλύτερα που δεν μας ακούς. Ωραία, κλείνω και ξαναμπαίνω. Μην φύγετε, περιμένετε. Α, τι φάση. Οκ. Okay. Μήπως είναι το βιολογικό σου ρολόι. Σασυρμάς, παρόν. Μ' ακούτε. Τι ρε. Μ' ακούτε. Ναι. Τώρα σ' ακούμε, ναι. Ωραία. Εσύ, όλα οκ. Όλα καλά, μια χαρά. Συνεχίζουμε το φεστιβάλ λιθιότητας. Είσαι, ναι, 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 είμαι κομπλέ, είμαι εδώ. Okay, okay. Τι πιστεύετε ότι κάποιος που ακούει αυτό το επεισόδιο θα πάρει, δηλαδή, το 100 θα πάρει για να μας το στείλει στο σπίτι, τι θα πάρει. Τα βουνά. Εγώ πιστεύω ότι 5% του κοινού θα ψάχνει να βρει σασυρμά. Ναι. Και ένας θα πει, ρε, τι μαλακίες είναι αυτές που λέτε, έλεος ρε, έλεος. Με τίτλο έλεος, κριτική. Ναι. Κριτική του podcast, ναι. Του post, αλλά... postcat, πώς το είπες. Είμαστε. Postcat. Το postcat. Το postcat. Πώς κατεβάζω torrents. Λοιπόν, έχω θέμα.
Επειδή είπες postcard, ρε παιδί μου, είναι ένα... σκεφτόμουν να το κάνω σε κάποια φάση κείμενο. Μετά μου φαίνονται είναι πολύ ήου, θα καταλάβεις για ποιον λόγο. Και δεν ξέρω, το έχω σε επίπεδο σημειώσεων, εν πάση περιπτώσει. Η ερώτηση είναι η εξής, ότι πριν έρθει η ευρυζωνικότητα και το γρήγορο ίντερνετ, ή έστω και το αργό ίντερνετ, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, ας πούμε, στα σπίτια από τα μέσα των 90s, κάποιος ψιλοψαγμένος θα μπορούσε να είχε. Πίσω λοιπόν από τα μέσα των 90s, όσοι είχαν το βίτσιο της προλαγνίας, πώς συναντιόντουσαν να σκατωθούν ο ένας με τον άλλον? Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, φαντάζομαι θα υπάρχουν τα φόρουμ, έλα ξέρω εγώ που είσαι να έρθω να σε χέσω και τέτοια. Πιο πριν, πώς θα μπορούν, κατάλαβες? Πιο πριν, πώς πηγαίνουν και κατουριόντουσαν και κάνανε όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να... πώς συναντιόντουσαν? Εννοείς με ποιο μέσο επικοινωνούσαν οι κοπρολάγνοι μεταξύ τους? Ναι, ρε φίλε. Για να κανονίζουν ραντεβού? Ναι. Ωραία, πιστεύω. Κοίτα, ναι. Ή να ανταλλάσσουν απόψεις, ότι... παιδιά μου. Και να λέει ο ένας, α, εγώ δοκίμασα με, έφαγα δαμάσκηνα. Ο άλλος ξέρω. Έφαγα στα σειρμά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι... κόλλοι, οι sexual... ναι. Όλοι αυτοί οι sexual τέτοιοι ασχολούνταν πολύ έντονα με ένα από αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, οι ποδολάγνοι, ας πούμε, ναι, πήγαιναν και πολύ όλοι μαζί σε συγκεκριμένα... Όχι, όχι. Πω, τι ωραία που περνάμε σε αυτό το podcast. Ωραία. Αφήστε με, θα σας πω πώς ξύπνησα. Κάτσε να το γράψω και θα καταλάβεις γιατί. Λοιπόν, πώς ξύπνησα, να το πω στα παιδιά. Πώς κατά ξύπνησα, για να τα συνδέσουμε όλα μαζί. Νομίζω ότι μαζεύονταν όλοι σε συγκεκριμένα καταστήματα παπουτσιών που επέτρεπαν δοκιμές με πέδιλα, ξέρω εγώ, ακόμα και το χειμώνα. Κάτι τέτοιο. Κάτι που το κάναμε για ξεκάρφωμα. Ή ας πούμε όταν έβρεχε πήγαιναν όλοι πάνω από αποχετεύσεις και κοιτούσαν με βλέμμα περίεργο να θα πλημμυρίσουν. Τι εννοείς? Με τα πόδια. Η οικοπρολάγνη. Α, οικοπρολάγνη, οκ. Είχαν μυρίσει στους ποδολάγνους. Είχαν, ξέρω εγώ, συνθηματικά τύπου μπαίναν σε τουαλέτες στο κτέλ και λέγαν, αχ, τι ωραία μυρίζει εδώ. Και έπρεπε να τους... Ξέρεις, αν το έλεγε κι άλλος. Βασικά καταρχάς, και... για αυτούς, αν πατούσανε σκατά, ήταν χαρά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ας πούμε. Δεν το περιμένανε πουθενά. Παιδιά, μην το λέτε δρόμο, αυτό. Ξέρω, ή θα ακολουθήσω. Πώς είναι τα προβατάκια που αφήνουν αυτά τα ψυχουλάκια από πίσω που άφηνε στο παραμύθι ο άλλος, ξέρω εγώ, για να βρει το δρόμο του. Ναι. Αυτοί ακολουθούσαν, ξέρω εγώ, την διαδρομή του σκατού. Ξέρω εγώ, και, ναι, για να βρούνε τον κοπρολάγνο. Όπω τι λέμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο κέντρο φετίχ παραφιλίας, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, και γράφουν σε αυτό? Δηλαδή, αγαπητέ. Όχι, σαν... ρε, τι, μην ψιατροκοποιείς τις σεξουαλικές μαλακίες, ναι, που έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Όχι, ενώ σαν ίδρυμα, πώς λέμε, ίδρυμα μίζωνος ελληνισμού. Είμαι σίγουρος ότι θα πεις αυτό. Ίδρυμα μίζωνος ελληνισμού. Τι είναι αυτό? Το ίδρυμα μίζωνος ελληνισμού στην κουβέντα με τα ιδρύματα για τα σκατά. Ρε Νταρζάνο, αγόρι μου. Είσαι σίγουρα μετρημένος. Κοπρολαγνίας και ποδολαγνίας, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ίδρυμα μίζωνος. Τέριγα Β, δεύτερος όροφος. Μίζωνος ελληνισμού. Παιδιά, εμείς γελάμε. Δεν ρωτούσα ίδρυμα. Ναι, εμείς γελάμε, αλλά σκεφτείτε ότι. Σκέψτε, παιδί μου, ότι στον καθένα μας και στην καθεμιά μας κάτι αρέσει. Λίγο εμένα μ' αρέσει έτσι, εσένα σ' αρέσει λίγο έτσι. Σκέψου να σου να έχεις γεννηθεί και να σου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι όντως. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς το. Την πρώτη φορά, τώρα σας λέω μπίτσα από το κειμενάκι που έχω ξεκινήσει. Την πρώτη φορά, ας πούμε, που ανακάλυψε ότι σου αρέσει, τι ήσουν, ξέρω εγώ, φάσεις τουαλέτα, έκανες κακά και λες, αυτό τώρα τι γεύση να έχει. Κατάλαβες. Είναι δύσκολος λαχνός να το τραβήξεις. Εννοείται. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τη φύση, ότι ο άνθρωπος μάλλον αυτά τα απορρίμματα τα απεχθάνεται, ας πούμε, είναι προγραμματισμένος να μην ας πούμε, είναι ευχάριστο γενικά να είσαι κοντά σε αυτή την ύλη, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι για το οτιδήποτε, ας πούμε, έχει ο ανθρώπινος. Δηλαδή και αίμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως πίνει τα βαμπύρ αίμα. Ναι. Είναι δύσκολο κάτι να πίνει αίμα. Είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, ναι. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι για τον άνθρωπο, ας πούμε, πες ότι δεν είναι κόπρανα, είναι αίμα. Κάποιος γουστάρει να πίνει αίμα, ας πούμε, okay, ναι. Έχει αυτό το φετίχ, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Πάλι δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να πίνει αίμα, ξέρω εγώ.
μάλλον. Όχι καπιταλιστικά και θεωρητικά και πολιτικά. Τι λες, ρε μαλ, τι λέει, πόσο έχεις πιει. Κατάλαβες γιατί το λέω ότι είναι μεθύστακας ο άνθρωπος. Ό,τι να είναι. Δεν είναι καλά έτσι. Ό,τι να είναι. Το ίδρυμα Μπίζωρος Ελληνισμού, κυβρικόλακες που πίνουν αίμα. Τι γίνεται. Για την εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε, Χάρη. Για την εκπομπή, νομίζω πως ναι. Ωραία. Νομίζω πως ναι. Αυτά πας και λες εκεί. Κοίτα, θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να λέω τέτοια πράγματα, μάλιστα, στην εκπομπή. Μάλιστα. Θα περιοριστούν τα αστεία μου σε πιο ποδοσφαιρικό χιούμορ. Και δυστυχώς δεν θα πω ποτέ το Ίδρυμα Κοπρολαγνίας και Ποδολαγνίας στην τηλεόραση. Αυτό πρέπει να πεις. Πάντως, να ξεκαθαρίσω. Ή θα είναι το τελευταίο επεισόδιο που θα συμμετέχω. Καλά, θα είναι μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική τηλεόραση. Πάντως, αυτό που θέλω να πω εδώ. Δεν έλεγα κάποιο ίδρυμα, αλλά τύπου, ρε παιδί μου. Κάπως, ας πούμε, κάτι σαν, ας πούμε, άνθρωπος με ενδιαφέρον τάδε, ψάχνει άνθρωπο με ενδιαφέρον τάδε και αυτοί συναντιούνται μέσα από περιοδικά, σε αγγελία, σωστό. Σε αγγελίες, αλλά με κωδικούς, ρε παιδί μου. Ναι. Παιδιά, δηλαδή, άμα έχεις καμιά πολύ περίεργη αγγελία, τύπου Τσίτσος ψάχνει Τσίτσα, που λέγαμε τι είναι αυτά, ρε μαλάκα, τι γράφουν. Αυτή μπορεί να είναι συνθηματικά για μανιταρολάγνους, ας πούμε. Όντως. Όντως, εγώ αυτό μου θύμισε τώρα πραγματική ιστορία που το ξέρω από Metal Banda, που είναι η Bloodbath, που είναι μια super banda, ξέρω εγώ, που ήταν μέλη από διάφορες ειδικές death bandes. Το, ναι, που παίζει μια φορά στα 11 χρόνια, ρε παιδί, μαζεύονται και παίζουν, που είναι το τραγούδι το Eaten, που ήταν αληθινή ιστορία στη Γερμανία. Ένας τύπος είχε βγάλει αγγελία ότι θέλω να με φάτε. Ναι. Και περιγράφει τι του κάνανε, αλλά ήθελε να είναι ζωντανός όσο τον ντρόνε, ρε παιδί μου. Όχι να με σκοτώσετε και να φάτε, δηλαδή να βλέπω να μου κόβετε το πόδι. Και να πάρει και αυτός μεζέ, νομίζω πήρε και μεζέ. Από τον εαυτό του. Τσίμπησε και. Okay. Αν θυμάμαι καλά. Ας πούμε αυτό, είναι πολύ πιο δύσκολο από την Κοπρολάγνη. Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Το τσουτσούνι του κιόλας νομίζω ότι φάγανε πρώτα. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν η ιστορία, ναι. Ακραίο. Ωραία, αυτά όλα για 8 ώρα το πρωί είναι καλά. Πώς να το βγάλω άλλη ώρα το podcast, τι θα αντέξω, ας πούμε. Έλα, μωρή, καλύτερη ώρα. Άνθρωποι είμαστε τώρα, εντάξει. Πριν το ίντερνετ, ήμασταν, πιστεύετε, πιο αθώοι, δηλαδή τύπου δεν ξέραμε ότι αυτά γίνονται στον κόσμο. Ή απλώς είχαμε φίλους που μας τα έλεγαν και ήμασταν dude, γιατί είσαι έτσι. Ξέρεις γιατί είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και εννοώ και οι τρεις μας σε μια εποχή που το βρήκαμε το ίντερνετ λίγο εκ των υστέρων και μικροί δεν το είχαμε τόσο. Άρα δεν είμαστε κατάλληλοι για να το απαντήσουμε αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Εκτός αν έχει ο Αλέξανδρος κάποια. Ξέρεις τι, άλλη εντύπωση. Παρατηρώ, ρε παιδί μου. Ναι, για πες. Πες, ρε Αλέξανδρε, πες. Όχι, θα έλεγα ότι παρατηρώ ότι και πριν το ίντερνετ και μετά το ίντερνετ τα fake news ήταν το ίδιο. Δηλαδή, έρχονταν κάποιο και λέγε: Τάμαθες, υπάρχει μια αράχνη η οποία τρώει το Πασόκα. Ξέρω εγώ. Και λέγαμε: Ω, το άμαθες και πηγαίναμε. Τι είναι μια αράχνη η οποία τρώει τι. Το Πασόκ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά. Δεν πίνω η μόνο χάρη. Η Φόφη γεννηματά ήταν αυτή η γεννηματά. Ναι. Και τα πιστεύαμε όπως. Κοίτα, σε εκείνες τις ηλικίες, γιατί φαντάζομαι αναφέρεσαι στο δημοτικό. Ναι, τότε ήταν τα μεγάλα τα μπαλαμούτια, ας πούμε. Ναι, τότε παίζανε τόσο πολύ που δεν σου έκαναν εντύπωση από ένα σημείο και μετά. Έρχονταν άλλος και σου έλεγε όντως με αράχνη τρώει το Πασό και λες, α, ναι, okay, makes sense. Ξέρω. Δηλαδή παίζανε τόσο πολύ αυτά τα μπαλαμούτια με ένα ξάδερφο από το χωριό, ο οποίος έκανε αυτό. Ακριβώς. Και μετά. Ναι, ο ξάδερφος από το χωριό, ρε φίλε, ναι. Πήγαινε στόμα με στόμα. Το μόνο πράγμα που ίσχυε πολλές φορές ήταν τα cheats σε ηλεκτρονικά, ναι, με 50 δραχμά. Που δουλεύαν όντως όμως. Δηλαδή έλεγες τώρα σιγά μη δουλέψει αυτό. Ναι. Και πήγαινε από στόμα σε στόμα, ρε παιδί μου, σε παρέες παιδιών και όντως δούλευε. Αυτό με την πετονιά θυμάμαι. Η Μισινέζα, έτσι το λέγαμε εμείς. Με την πετονιά τι. Άλλη λέξη αυτή που δεν ξέρει κανείς. Μισινέζα. Μισινέζα. Τι είναι η Μισινέζα. Αλέξανδρε, ποιο λες. Δηλαδή. Ποιο λες, Αλέξανδρε. Που έπαιρνες μία πετονιά και την κύρτωνες στην άκρη ούτως ώστε να είναι σαν κέρμα, ας πούμε. Το έβαζες μέσα ούτως ώστε να κουμπίσει, φαντάζομαι, κάποια γλωσσίτσα, κάτι θα είχε εκεί πέρα μέσα. Το sorry. Λοιπόν, παιδί. Και δεν εννοεί το ψάρι. Δεν θα σοβαρευτού. Θα είχε κάποιο σύρτη, πώς θα το πω, μέσα το μηχάνημα. Θα καταλάβαινε ότι έχει πέσει λόγω της βαρύτητας το κέρμα και μετά το έπαιρνε πίσω την πετονιά, ξέρω. Το έχω ακούσει, νομίζω το έχω δει, δεν το έχω κάνει. Το έχω ακούσει, έχω δοκιμάσει να το κάνω, δεν δούλεψε. Ναι. Και ήταν με σύρτη.
Σύρμα. Σύρμα. Και το λέγανε μισή ναι, παιδί μου. Όχι μόνο αυτά τα MacGyver τα τσίτς. Εν μεταξύ, κάτι σημαίνει Μισινέζα, μισό. Sorry, sorry, Στέλιο, πες, πες. Η Μισινέζα είναι, μπράβο, είναι εξάρτημα για το χλωκοπτικό είναι. Το θυμάμαι γιατί το έχω ψάξει πολλές φορές. Α, και λέγεται, είναι αυτό το υλικό το... που το αλλάζεις κάτω. Ναι, ναι είναι νήμα. Που είναι σαν πλαστικό. Είναι ένα νήμα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό όντως λέγεται Μισινέζα. Έλα, υπάρχει όνομα για αυτό το πράγμα, μπράβο. Και το ήξερε πάλι ο Στέλιος, παραδόξως. Μισινέζα, είναι από τη Μισινία, ξέρω εγώ τι φάση. Μισινέζα. Δεν έχω την παραδοχή. Όχι, ρε, είναι μισή, μισή νέζα. Α, ωραία. Μισή, ναι. Μισή. Όχι ολόκληρη. Okay. Μπράβο, Χάρη, μπράβο! Ωραία, αστείο! Μπράβο, Χάρη! Είδες, το τεστ που έκανες στην αρχή χρειάστηκε να προβαριστεί σωστά για να περάσει αυτό. Normal στο podcast, αλλά εγώ νοούσα για τα cheats που σου έλεγε στο Puzzle Bubble στη 17η πίστα, μπες σε εκείνη την πόρτα και θα σε βγάλει πάλι στο 85ο level και από εκεί θα το τερματίσεις και τέτοια. Αυτά παίζαν όντως. Ναι, ναι, αυτά ανούς ήταν και τα τεστάρανε και ήταν σωστά. Ναι, παίζει, μπορεί, δεν θυμάμαι. Και το θέμα είναι ότι έτσι εξαγείρωνε κεφάλαιο ο άλλος. Δηλαδή ήταν σε φάση, dude, κάνε το cheat που σου λέω. Το έκανε, δούλευε. Και έλεγε, ρε φίλε, και αν με έχει πει και στα άλλα αλήθεια, αν όντως υπάρχει ένα δεινόσαυρο στο χωριό. Ναι, ναι. Και σε φυλάκιζε μέσα σε αυτή τη δίνη του ψέματος. Αν υπάρχει πάντως αράχνη, πολύ ωραίο και ποιητικό, αν υπάρχει αράχνη που τρώει το Πασόκ, βγάζει λίγο νόημα, έτσι. Το Πασόκ έχει φτάσει 3% αυτή τη στιγμή. Δεν... Το ναι, μόνο που βγάζει νόημα είναι το τρώει αράχνη. Ναι. Δεν... Όχι, βγάζει και νόημα η αποτυχία του γενικά, αλλά ναι, οκ. Okay. Πάντως, θα ήθελα να πω ότι είχε κάνει μια παρατήρηση η Βέρα πρόσφατα που είχε πει ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε πόσο μέσα μας είναι το Πασόκ εννοώντας. Επειδή μεγαλώσαμε, παιδί μου, τόσο πολύ και δεν έχει να κάνει καθόλου με πολιτικό τέτοιο, πόσο μέσα μας είναι ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ή να το πούμε. Ότι σε φάση πράγματα. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ μέσα σε αυτό που πράγματα. Μπορεί τα πανηγύρια γενικά, ας πούμε, με έκο. Είναι σαν το Τσέρνομπιλ, τόσο μέσα μας. Δηλαδή από τότε που γεννηθήκαμε, το Πασόκ. Δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι. Δεν ξέρω. Έχουμε ποτιστεί με Πασόκ. Γιατί το Τσέρνομπιλ ήταν η πρώτη σου. Το go-to thing, αλλά οκ. Okay. Γιατί τότε σίγουρα γεννήθηκα, εκείνη τη χρονιά. Και λέγανε να μην τρώτε μαρούλια και τέτοια, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί είχε υποτίθεται. Γιατί έχουν ναι, ποτιστεί. Είχε έρθει η σύννεφο και είχε φέρει τη ριντάχτα. Βροχή. Γιατί ως γνωστό ναι, το σύννεφο έφερε βροχή. Ναι. Και έχουμε μείνει ζωντανοί. Δεν ξέρω, καμιά φορά μπερδεύω στίχους. Καμιά φορά. Μα τα mass-ups που λένε, αυτά τα που κάνουν τα ωραία. Και ο Αλέξανδρος κάνει κάτι τέτοια. Σα σειρμάδες κάνω εγώ, ξέρεις τώρα. Ματσίναλα. Είμαι σα σειρμέρ. Έχω ανοίξει σα σειρμερή. Σα σειρμέρ. Σα σειρμερή. Ανοίξεις μια σα σειρμερή. Όχι. Μια σα σειρμερή. Ναι. Πολύ καλό. Μια σα σειρμερή στο 4. Ναι, και έφτασε. Το καυτερό το τρώτε. Και το είπε κοπρολάγνος αυτό, ξέρεις. Όχι, ρε Νταρζάνο, γαμώ το κέρατό μου, ρε γαμώ. Sorry, παιδιά, κάπου πρέπει να ξαδώσω κι εγώ. Είναι το τελευταίο μου podcast. Πάνω μας βρήκες, γαμώ το. Αλλά και μόνος του, ρε, μόνος του γελάει μόνος του. Φαντάζεσαι να είσαι κοπρολάγνος. Επίσης αυτό τώρα σκέφτηκα ότι εκτός από το να βρεις στο δρόμο να πατήσεις μπορεί να σε κουτσουλήσει Περιστέρι, το οποίο πέρα από τύχη είναι και καύλα και malfunction γιατί δεν του έχουν αλλάξει μπαταρία. Χέσε με Περιστέρι. Εντάξει, νομίζω, ρε παιδί μου, τώρα ότι δεν ξέρω. Μάλλον δεν μετράει η καύλα στο και ποιος σου το κάνει, ποιος σε χέζει, ας πούμε. Οποιοςδήποτε, ξέρω εγώ, εντάξει, πήγα με τον τάδε, εντάξει, με έχεσαι, αλλά οκ, okay, ξέρω εγώ, δεν χέζει όπως το τάδε. Ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, από εκεί βγαίνει η έκφραση ποιος τον χέζει τώρα και αυτό. Αυτόν ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε 2021 και μιλάμε για μια... για ένα γούστο πάνω στο σεξ και το μιλάμε και το κάνουμε πλάκα γιατί όντως μας φαίνεται πολύ αστείο. Θέλετε να ξανακούσουμε αυτό το podcast ή podcast, πώς το είπαμε, το 2026 σε πέντε χρόνια για να δούμε αν είμαστε politically incorrect σε φάση ότι μπορεί οι κοπρολάγοι να λένε κοίτα πώς μιλούσαν για μας τα γαϊδούρια χωρίς να μας σέβονται καθόλου.
Είναι πολύ πιθανό αυτό. Είναι πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, πώς το εννοώ. Ναι. Ωραία, ωραία. Βάζω ναι, ναι, μπορεί να έχει προχωρήσει είναι τόσο πολύ η φάση, ναι, ότι κοίτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ότι κοροϊδεύω μια μειονότητα, ρε παιδί μου, που γουστάρει αυτό το πράγμα και. Κοροϊδεύουμε. Ναι, βγάζουμε κάποιες απορίες, εν πάση περιπτώσει. Παιδιά. Ναι, εγώ φυλάγομαι από τώρα, είδες. Πόσο. Μισό λεπτό, παιδιά. Περιμένετε. Έλα. OK, Google. Remind me. Συμφώνησε με την Google. To think about the podcast we did in 2026. Τις μάνες τώρα τα αρχίδι και εσύ, οπότε. 10th of June. In 2026. Ότι θα ζει ο Στέλιος. Ότι θα ζει, ναι. Λοιπόν, ναι. Ότι θα ζούμε όλοι μας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί τώρα διαβάζει τα ελληνικά που λέω και μου γράφει Newport, λοιπόν. Ενώ στην εφαρμογή μου, ας πούμε, για παράδειγμα. Κοπρολαγνικό. Αν έγραφες postcat, θα έβγαζε podcast, ας πούμε, καταλαβαίνεις, θα το διόρθωνε. 19 Ιουνίου, Παρασκευή του 2026, με Χαριζάνη. Εγώ έχω βάλει υπενθύμηση. Εμένα γιατί με έβγαλες απ' έξω. Γιατί 19 Ιουνίου. Και Χάρη. Γιατί τόσο πήρε τώρα, το πήρε αυτόματα. Σου βάλε και 9 μέρες. Στις 10 και 10 το βράδυ. Ναι, ωραία. Δεν έχω κάνει, νομίζω. Έχω κάνει ένα reminder. Anyway. Τέλος πάντων, λογικά αν έχουμε κινητά τότε. Ναι. Και δεν έχουμε, ξέρω εγώ, πέτρες με τζάμια ή whatever. Να σου πω τώρα, ναι. 19 Ιουνίου του 2026 είναι Παρασκευή. Θα με πάρεις 10 η ώρα το βράδυ που θα είμαι έξω να κάνω τα δικά μου. Να μου πει, θυμάσαι που λέγαμε για σκατά με τον Ταρζάνο. Άσε με, βάλ' το λίγο πιο νωρίς, κάτι κάπως. Χάρη, ξέρω να το έχεις παρατηρήσει. Αλλά αυτό το επεισόδιο, δεν είμαστε μόνοι μας ούτε σε αυτό το επεισόδιο, αλλά έχουμε το κατάλημα Sivota Colors. Πολύ σωστά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, εάν έχεις έστω και την παραμικρή ιδέα, τι χρώμα έχει το νερό στη θάλασσα στα Σίφωτα. Κοίτα, δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει, αλήθεια είναι. Νομίζω το νερό συνήθως είναι μπλε. Οπότε θα πω ναι. Μπλε. Και θα πέσεις έξω. Γαμώ το. Κανονικά, ρε, σε φάση είναι ριβιέρα, είναι καραϊβική, είναι φάση τύπου... Καταλαβαίνεις poster. Τώρα. Ναι, αυτά που βλέπεις και λες δεν υπάρχουν αυτά τα είναι νερά. Είναι poster, ναι, κανονικά. Okay, okay. Ναι, είναι poster. Και απλώς μας στείλανε ένα μήνυμα. Είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Και λένε, παιδιά, μαρμελαδοχτυπημένοι εδώ. Σε φάση ήθελα να στηρίξουμε επεισόδιο. Λέμε εμείς ναι. Και είδα που είναι και χάζεψα. Οπότε έχουμε την εξαιρετική τύχη να μπορούμε να προσφέρουμε και μια έκπτωση. Γιατί αυτοί είμαστε. Γιατί αυτοί είστε. Κάνετε αυτό το κακό μου, προσφέρετε εκπτώσεις. Να κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι είναι και έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, να ξέρετε, είναι δικοί μας άνθρωποι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν τους έχουμε γνωρίσει. Αλλά... είναι κομμάτι της μαρμελάδας όλοι αυτοί που μας ακούνε, οπότε έτσι νιώθουμε. Οπότε είναι δικοί μας άνθρωποι. Ακριβώς. Και μου έχουν εγγυηθεί ότι είναι σούπερ... τρελή με την καθαριότητα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα κτλ. Ότι είναι στο κέντρο του χωριού, αλλά είναι σε έναν ήσυχο παράδρομο. Είναι ό,τι πρέπει για οικογένειες, ό,τι πρέπει για ζευγάρια. Και παιδιά, έχετε σπιτικό πρωινό από τη μαμά Ρούλα. Εντάξει, στο δωμάτιο. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Κοντά στην παραλία, όλα τα διαμερίσματα είναι ανακαινισμένα, που μπορείς να μπεις με ανεξάρτητες εισόδους. Κάτσε το ξαναπώ αυτό. Που μπορείς να μπεις με ανεξάρτητες εισόδους στο καθένα. Στο κάθε διαμέρισμα δηλαδή, με πάρκινγκ, σημαντικό και αυτό, γιατί δεν ξέρεις πόση κίνηση μπορεί να έχει εκεί στην περιοχή και μπορεί να δυσκολεύεσαι, έχεις να βάλεις και το αμάξι σου να κάτσεις κάπου, οπότε με ακούγεται πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό σαν επιλογή. Βέβαια, συγγνώμη γιατί δεν έχουμε ρωτήσει αν το αμάξι μπορεί να φάει πρωινό από τη μαμαρούλα, θα μας συγχωρέσετε. Θα το κανονίσουμε και γιατί... αυτό. Θα βρούμε έναν τρόπο, παιδιά, για εσάς. Πάντως, στην περιγραφή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Για όποια κράτηση γίνει μέσω τηλεφώνου, Instagram ή Facebook, παίρνετε μια έκπτωση 10% για όλους τους μήνες εκτός από τον Αύγουστο. Κοιτάξτε την περιγραφή. Εν τω μεταξύ, αν θυμάστε το δίλημά μου, είναι τότε που λήγουν τα 6 χρόνια της ντομάτας που λέγαμε, αν επέλεγες αυτό. Δηλαδή ήταν ακριβώς ημερομηνία περίπου εκεί, στα 6 χρόνια που θα ρίξει ντομάτες. Όλα έρχονται και δένουνε. Ακριβώς, όλα παίζουνε μπαλίτσα. Μπαλίτσα. Λοιπόν. Σήμερα ξύπνησα στις 7 η ώρα το πρωί. Το θέλω για ηχοκλήσεις αυτό. Το θέλω για ηχοκλήσεις. Προσπαθώ.
Τι συμβαίνει. Α, καλά, εντάξει. Δεν είμαστε καλά. Έχουμε... Γιατί έχει εξοκύλει έτσι αυτό το παιδί. Ναι, εντάξει. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε πάνω, στον πάνω όροφο, είναι μια πολύ καλή κυριούλα, η οποία είναι 92 και έσπασε το χέρι της. Σκατά τρώει. Την προσέχει μια κυρία. Ξεκίνησε να γράφει μυθιστόρημα τώρα. Όχι, έσπασε το χέρι της. Στον πάνω όροφο. Ναι. Έχουμε μια γρή. Έσπασε το χέρι της, λοιπόν, πριν λίγο καιρό. Και σε κάποια φάση, αυτές τις μέρες, ακούσαμε ένα. Επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, ρε παιδί μου, ακούσαμε ένα γκντουπ. Και πήρα τηλέφωνο την. Oh. Τέλος πάντων, στην οικοκυρά μου, γιατί είναι συγκινής. Πήρα τηλέφωνο και της λέω: ξέρεις τι έγινε αυτό? Μου λέει: όλα καλά, μην ανησυχείς. Έπεσε κάτι, ξέρεις, δεν έγινε κάτι κακό δηλαδή. Και σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε 7 η ώρα ακούγοντας ένα πολύ δυνατό γκντουπ και κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Mm. Και λέμε: πω, έγινε. Πω, πω, αυτό είναι. Έγινε. Πω. Βοήθεια, βοήθεια. Σηκώνομαι κι εγώ. Πάω να κάνω το πιπί μου. Και ακούω από το φωταγωγό τη γιαγιά να λέει. Στην κυρία που την προσέχει, τα παιδιά πήραν τηλέφωνο, εννοεί εμάς. Τώρα θα έρθει η σπιτονικοκυρά. Μη φοβάσαι, θα έρθει. Και λέω, γιατί καθησυχάζει η κυρία Γιαγιούλα, ναι, την νοσοκόμα? Τι έχει συμβεί? Και βγαίνω έξω και συνειδητοποιούμε ότι έχει πέσει η κυρία που την προσέχει. Συγγνώμη. Plot twist εκεί. Όχι, είναι... Ξέρω ότι δεν, και εμένα, όταν το λέω, είναι αστείο. Δηλαδή, τύπου το σχολιάσαμε μέχρι και με τη σπιτονικοκυρά, ότι από αλλού τα περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Αλλά η κυρία χρειάστηκε ασθενοφόρο, έπεσε κάτω από το κεφάλι. Ναι, αυτό θέλω να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση. Έπεσε και έμεινε εκεί. Έπεσε η γυναίκα, χτύπησε, σκίστηκε το κεφάλι της και φώναζε βοήθεια γιατί έβλεπε τα αίματα. Και το χειρότερο ποιο ήταν, δεν είχε κάποια, δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά έπαθε πανικό. Επειδή φοβήθηκε ότι. Φοβήθηκε ότι χτύπησε και όχι μόνο αυτό, ότι έχει και μια κυρία που δεν μπορεί να φροντίσει τώρα που χτύπησε. Ναι. Οπότε έπαθε φουλ πανικό παρέλυση και φώναζε βοήθεια. Και έτσι ξυπνήσαμε 7 ώρα το πρωί. Αυτό ήταν το. Γι' αυτό κάνω σαρδάμ και δεν μπορώ να μιλήσω, ας πούμε. Αυτή είναι η φάση. Είμαι απλώς πτώμα. Είσαι ακόμα σε σοκ. Σε σοκ, ναι. Αλλά όλα πήγανε καλά πάντως. Και να ξέρεις, είναι όντως αστείο, ρε. Δηλαδή, μέσα στο όλο το τραγικό του θέματος και την ευαισθησία που πρέπει να δείξει, δεν μπορείς να με γελάσεις και να πεις καλά σοβαρά. Ναι, ρε, γαμώ το. Δηλαδή, είναι δηλαδή αν είναι, σου τύχει αυτό. Αν είναι δυνατόν. Είναι αυτές οι καταστάσεις που σου φαίνονται πραγματικά αστείες. Και όταν κάτι σου φαίνεται αστείο από μέσα από την ψυχή σου, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το υποκριθείς. Έτσι δεν είναι? Ναι, άμα κάτι είναι αστείο. Ναι, και δεν το κάνεις και με αυτό κακία. Αυτό ακριβώς, ρε γαμώτο. Το λέω αυτό γιατί. Ξέρεις τι. Γέλασα προχθές με ένα βίντεο. Αλλά γέλασα με πολύ ειλικρίνεια, ρε φίλε. Ήταν πολύ αστείο και μετά. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα για τον εαυτό μου. Είναι ένας τύπος ο οποίος το σκυλί του είναι τυφλό και πήγαινε στο σαλόνι, ας πούμε, και έχει πάει στο σαλόνι και πάει να κάνει ένα μεγάλο σάλτο για να ανέβει πάνω στον καναπέ. Και ο μαλάκας έχει πάρει τον καναπέ και το σκυλί χτυπάει στον τοίχο και πέφτει κάτω. Είναι τώρα εντάξει, άλλο να στο λέω και άλλο να. Γέλασα τόσο πολύ με την καγκουλιά. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μετά λέω, ρε μαλάκα, γελάς με το τυφλό το σκυλάκι. Αλλά εκείνη τη στιγμή που γελάς με ειλικρίνεια, ξέρω, είσαι καθήκη, εκεί θέλω να καταλήξω. Πείτε... Αν δεν έχεις όλες τις πληροφορίες ή αν δεν έχεις προλάβει, δεν νομίζω ότι είσαι. Αλλά το γέλιο, ρε, είναι γέλιο. Είναι μια αισθηκτόδης αντίδραση. Ναι, δεν μπορείς το. Να την. Όχι. Αν μετά. Νομίζω το μετά είναι. Γενικά το χρησιμοποιώ αυτό το quote, αν και χρησιμοποιώ λίγα ότι δεν κρίνεις από τα λάθη σου, αλλά το πώς. Τι κάνεις μετά από αυτά. Γενικά. Σωστό αυτό. Λάθη θα κάνουμε όλοι, ξέρεις. Πώς δεν θα κάνουμε. Ότι εντάξει, γέλασε εκείνη την ώρα και μετά είπες, μαλακία, δεν έπρεπε να είχα γελάσει. Γιατί κατανοώ την κατάσταση. Και έληξε. Δεν είναι ότι... αυτή η διπολική αντίδραση, ας πούμε, ισχύει πάρα πολλές φορές. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο να σκοτώνεται κάτω, ξέρω εγώ, που εμένα ποτέ δεν μου φαίνεται αστείο, γιατί πάντα η πρώτη αντίδραση είναι φόβος. Σαβούρα. Αλλά πιο πολλοί άνθρωποι, ναι, γελάνε. Δηλαδή, μπορεί να κοπανίσει όλο το κεφάλι στον τοίχο, ρε παιδί μου, και να γελάνε σαν πρώτη αντίδραση και μετά λες, είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν γελάω. Δεν σου λέω τώρα να δει ατύχημα και να γελάσει. Άμα γελάς και στο ατύχημα είσαι άρρωστο. Δηλαδή. Ναι, όχι, όχι, έχει κόσμο ο οποίο αντιδράει στον τρόμο με γέλιο. Ναι. Τρομάζει και αντιδράει με γέλιο από νευρικότητα. Μα έτσι δημιουργείται το γέλιο, νομίζω, όχι μόνο από την έκπληξη. Έχει, ναι, έχει πολλές θεωρίες. Αντίδραση στο φόβο, στο κίνδυνο, ας πούμε. Στο γιατί φόβο, ναι.
Ναι. Άλλο αυτό που λες και άλλο να πεις ότι εμένα τα δυστυχήματα μου φαίνονται αστεία. Αυτό εννοώ ότι πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος για να πεις ότι... αυτό είναι λίγο προβληματάκι. Αυτό, όταν όμως δεις κάποιον να παραπατάει ατσούμπαλα, κλάμπζι και να φεύγουν και τα μάτια του δεξιά-αριστερά επειδή... αυτό είναι αστείο, δηλαδή πολλές φορές και που το έχουμε ακούσει και... Για μένα μιλάς. Μόνο για σένα. Πολλές φορές που έχουμε ακούσει την κωμωδία, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάθε το άλλος γράφει, κάνει ράνι, βγαίνει ο άλλος πάνω στη σκηνή, παραπατάει ειλικρινώς, όχι ψεύτικα, ή και όχι στη σκηνή, οπουδήποτε ας πούμε, και είναι πραγματικά αστείο. Ξέρω κι εγώ. Ξέρεις κάτι, ναι, επίσης... όχι, πάντως πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος είναι καλός άνθρωπος, δηλαδή δεν το... Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, το ξέρουμε χρόνια, εντάξει. Ναι, παιδί μου, εντάξει, σου λέω, αισθάνθηκα... Να το πούμε αισθάνθηκα πολύ άσχημα, λέω τώρα είναι δυνατόν να γελάω με το... Μα... με το σκυλί. Όμως όσο μεγαλώνουμε πολλά πράγματα δεν είπαμε αυτό τότε δεν ήταν αστείο αλλά μας φαινόταν. Ενώ το αστείο δεν είναι για πάντα αστείο. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη μάχη που δίνει ο κόσμος τώρα με τον εαυτό του. Ναι. Ότι αυτό το μας παίρνουν αυτά με τα οποία γελάμε. Σε φάση βρες άλλα. Τι λες. Ναι, δηλαδή, μερικά από μικρός δεν έχουν είναι. Πάρει τα πάντα με τα οποία γελούσες. Ναι. Ναι, και αυτό αλλάζει και πολύ. Δηλαδή όταν ήσουν μικρός έπαιρνες τους G.I. Joe και έκανες έχουν... Ούτσα. Και γελούσες 3/4 με αυτό επειδή ήταν μισό λεφτάκι. Μισό λεφτάκι. Μισό λεφτάκι εδώ. Τι G.I. Joe έχεις εσύ που είχαν πουτσα κανονικά? Γιατί μετά το έκανα βρακή από μέσα. Δεν είχαν εξόγκωμα. Εντάξει, οι Barbie είχαν βυζί. Οκ. Ενώ εξόγκωμα. Δεν είχαν κανονικό. Και έλεγες και ντρεπόσουν και γελούσες με αυτό. Και έκανε και φιλιώτησαν και γελούσες. Μετά σταμάτησε να είναι αστείο. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα σταματάνε να είναι αστεία στη ζωή μας και έρχονται άλλα. Εγώ ακόμα το κάνω, ξέρεις. Κάθε Άξι, Πέμπτη εσύ... το κάνω. Ναι, είναι τότε η μέρα με τα τσίπουρα η Πέμπτη. Ναι, όχι, έχεις δίκιο και αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα αυτό το. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να ακούσεις ένα αστείο σου που το έχεις γράψει πριν 3 χρόνια, 4 και να πεις αυτό το 2021 που θα παίξω. Ναι, μάλλον δεν. Ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς η δομή του αστείου δεν είναι ότι αποκρύπτεις πληροφορίες από το κοινό και λες δύο παράλληλες ιστορίες. Δηλαδή και στο τέλος αποκαλύπτεις αυτήν που πραγματικά εννοούσες. Μα δεν θα είναι όλες αυτές σύγχρονες ή... Δεν μπορούν να είναι σύγχρονες. Δεν μπορούν να είναι και δεν μπορούν να είναι ίδιες για όλους. Ναι. Πάνω σε αυτό οπότε... είναι και... Ναι. Πες. Όχι, λέω μαλακίες τώρα. Και εγώ μαλακίες λέω. Για πες. Δεν θυμάμαι. Τόσο, πάνω σε αυτό. Τόσο μαλακίες λέω. Ναι. Το σοβαρήναμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, θα κάνουμε σασυρμά τώρα σε λίγο. Θα γίνει. Λοιπόν, καλοκαίρι, τι θα κάνετε? Είναι τελευταίο επεισόδιο για τη σεζόν. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχει το project, το τελευταίο που δουλεύω εδώ και ένα χρόνο με το συνεργάτη μου, τον Θάνο, τον Αυγερνό, εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Όπου είναι μια παράσταση μουσικής κωμωδίας, αλλά πραγματικά μουσικής, δηλαδή παίζουμε μουσική πάνω στη σκηνή για όλη τη διάρκεια της παράστασης, αλλά είναι δομημένη που να είναι αστεία, δηλαδή δεν έχει μουσικότητα, ας πούμε, σοβαρή, δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά είναι αμιγός, δηλαδή κωμωδία. Εσύ καβιερινός σίγουρα δεν... Μπορείς να πας, ας πούμε, να πεις ότι θα βγούμε να δούμε σήμερα κωμωδία και να έρθεις αυτήν εδώ την παράσταση. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς, επειδή δεν υπάρχει τόσο πολύ, δηλαδή λίγα παιδιά είναι που το κάνουν εδώ, λίγες προσπάθειες έχουν γίνει, οπότε δεν ξέρουμε ακόμα πώς το προμοτάρουμε, δηλαδή ξέρεις και εμείς είμαστε ακόμα, να το πούμε έτσι, να το πούμε γιουβέτσι, ότι είναι μια κανονική κωμική παράσταση, η οποία το μέσο της είναι η μουσική. Και θα ασχοληθούμε με αυτήν, οπότε θα το παίξουμε σε... Πού θα παίξει αυτό, Αλέξανδρε? Έχει θα παίξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα παίξουμε... Σίγουρα μία φορά στην ταράτσα του Wonderwall που συνεργαζόμαστε χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας καινούριος χώρος που έχει ανοίξει την Αρετσού στην παραλία κάτω, όπου θα παίξουμε και εκεί και μετά λίγο πιο έτσι εδώ Βόρεια Ελλάδα και φυσικά όπου αλλού μας καλέσουν και μπορούμε κιόλας, έτσι, γιατί λέμε εμείς ότι θέλουμε και λέμε ότι έχουμε κλείσει. Ποιο σου λέει ότι δεν θα σου πούνε σε 2 εβδομάδες, ναι, αλλά τελικά τα παίρνουμε πίσω ξανά όλοι. Η χώρα του πολιτισμού πάλι κλειστή, ξέρω εγώ. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω. Κανείς δεν ξέρει. Και εγώ έχω τους ίδιους φόβους. Αυτό καταλαβαίνεις. Δηλαδή η λέξη σίγουρα έχει πάει περίπατο. Η σιγουριά έχει πάει περίπατο. Καλά, ναι. Ναι.
Σίγουρα έχει πάει περίπατο, ναι. Μπράβο, Χάρη. Αλλά ας ελπίσουμε να υπάρχουν οι συνθήκες που να κάνετε αρκετές παραστάσεις, ρε παιδί μου, έστω μέχρι... Ναι. Αυτό θα τρέξει δηλαδή μέχρι Αύγουστο, πώς το μέχρι υπολογίζεις και πάντα, Σεπτέμβριο και άμα σιγουργία. Μετά είναι οι χώροι ανοιχτοί και μπορούμε να το κάνουμε κάτι, δηλαδή και την σεζόν που έρχεται θα ασχοληθούμε με αυτό. Τέλεια, με το καλό. Θέλω και εγώ να δω την παράσταση πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχω δει και το Θάνο ποτέ live. Είναι χειρότερος από σένα. Ναι. Είναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι για ξύλο. Με το καλό. Το πιστεύω πολύ αυτό το πράγμα. Κάτσε λίγο. Τι γίνεται. Καλά, ο Αυγερινός, ναι, εντάξει. Για ποιο λόγο. Πάλι, περίμενε. Βγαίνω και ξανά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνει μουσική, γιατί και μαζί έχουμε γράψει διάφορα κομμάτια και τέτοια. Και είναι ένα. Ξέρω πως ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Λίγοι ξέρουν ότι έχεις πάει σε μουσικό σχολείο και αυτά. Δεν είναι δηλαδή. Έχει πάθος, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Με το να πάρει μια συμφωνία και να γράψει ένα στίχο. Αυτό. Ναι, ναι, όχι, είναι εντάξει. Να συνδυάσει, ας πούμε, μουσικές και στίχους, να αλλάξει πράγματα, να κάνει παραλλαγές. Είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει αυτό το πράγμα με τον Αλέξανδρο. Όταν έπαιζα κιθάρα για αυτόν, γιατί είχε γράψει στίχους. Όταν είχε την εκπομπή στο 1055 Rock, το The Bondage Family, να τραγουδάει ολόκληρο το 8-ball. Ψήσου για Bondage. Με ακούτε. Γιατί πήρε και το έκανε διασκευή και βγάλανε αναπτήρες. Μιλάω σοβαρά. Αυτά γελούσαμε. Δεν άκουσα άλλο τίποτα. Αυτό το τελευταίο λεπτό είμαι έξω. Α, οκ. Okay, τέλεια. Δεν άκουσα τίποτα. Εντάξει, έγινε που λίγο πάμε πακέτο να ξέρεις, αλλά εντάξει. Καλύτερα που δεν τα άκουσες. Θα τα ακούσεις όταν βγει το επεισόδιο και θα συγκινηθείς. Αυτό δεν είναι μαλακή έργα μότο. Πήγα μου ότι ρε παιδί μου, πόσες φορές χάνεις πράγματα τα οποία. Δηλαδή, αυτό είναι σενάριο, ας πούμε. Ότι ξέρεις, θα κοπεί η σύνδεση στο ένα λεπτό που θα μπορούσε να σε ενδιαφέρει για να ακούσεις κάτι. Και ενώ δεν έχει κοπεί τόσο. Όντως κόπηκε. Ναι, μα σας το είπα κιόλας. Τόσο πολύ με ακούτε. Γιατί το έκανε. Όχι, ρε, όταν την προηγούμενη φορά που είπα κάτι ωραίο για το Ζήση, είπε και αυτός ότι δεν άκουσε. Οπότε νομίζω ότι επαναλαμβάνουμε το ίδιο κακόγουστο αστείο. Το Ζήση το έκανε για αστείο όμως. Ο Αλέξανδρος όντως δεν άκουσε. Α, ωραία. Τίποτα είπα. Περιέγραψα τη στιγμή που ήταν τέλειο, γιατί δεν ξέρεις να κλάψεις, να γελάσεις, τι να κάνεις εκείνη την ώρα που έχουμε κάνει ένα 8-ball με αναπτήρες να τραγουδάει ψήσου για Bondage. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Το θυμάσαι αυτό. Απλά βγάλαν αναπτήρες κανονικά και τραγουδούσαν ψήσου για Bondage. 200 άτομα. Μιλάμε βλακεία, πηχτή βλακεία που λέει ο Χριστοφορίδης. Την κόβεις με μαχαίρι. Ναι. Bondage Family ήταν ο τίτλος της εκπομπής που είχα στο ραδιόφωνο και. Την είχα μετανιώσει, αυτή κράτησε χρόνια αυτή η εκπομπή και τον τίτλο το μετάλλιωσε την πρώτη εβδομάδα. Και έμεινε μέχρι σήμερα. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέται. Γιατί ήταν βλακή. Γιατί πρέπει να ρωτάς και κανένα φίλο σου πότε. Λέει, σκέφτομαι να το πω έτσι. Τι λες κι εσύ. Όχι. Ωραία, το έχει περάσει μια εβδομάδα. Εσείς, παιδιά, τι καλό έχει το καλοκαίρι. Να πω εγώ για να κλείσει ο Στέλιος που έχει και. Γιατί να κλείσει ο Στέλιος. Τις παραστάσεις. Καλά, δεν εννοούσα μόνο για παραστάσεις. Εννοούσα γενικά τι θα κάνετε το καλοκαίρι. Α, εγώ θα πάω και στη Μάλτα. Το καλοκαίρι εγώ δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Θα πάω στη Μάλτα τέλος του μήνα. Θα πάω στη Μάλτα. Τέλος του μήνα θα πάω Μάλτα, ναι. Βρήκα πολύ φτηνά. Δεν είχα ξαναπάει. Δεν έχω ξαναπάει στη Μάλτα. Δεν έχω πάει ακόμα, δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ στη Μάλτα. Και επειδή παρακολουθώ αυτές τις προσφορές, τα φτηνά εισιτήρια κτλ., το οποίο το είχα ξεκινήσει και πριν την καραντίνα, αλλά μέσα στην καραντίνα ήταν ακόμα πιο αστείο. Τώρα μιλάμε για πέρυσι περισσότερο και φέτος. Να βλέπεις προσφοράκλες απίστευτες και να λες ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω πουθενά. Λοιπόν, και είχε μια έτσι σαδομαζό υπόσταση, αλλά μου άρεσε να παρακολουθώ τις προσφορές. Και τώρα που μπορούμε, με το που μου βγήκε μία που ήταν γύρω στα 20 ευρώ, ας πούμε, λέω φέρτο εδώ. Ναι. Έλα ρε, εντάξει, τρελό deal. Παίζουν τέτοια, ναι, παίζουν. Πάρα πολύ καλό. Άμα τα παρακολουθείς πού και πού παίζουν. Οπότε σε συνδυασμό με λίγο ελεύθερο χρόνο και κανιά δραχμή στη τσέπη, ας πούμε, λες άντε, γεια, γιατί όχι. Ναι, ρε, ναι, ναι. Μπράβο πάντως που θα πας στη Μάλτα με δραχμές. Πολύ χαρά λέω. Θα κάνει συνάλλαγμα 1994. Όχι, όχι, θα απαιτήσω να στη πληρώνω με δραχμές. Ευρώ έχουν βρεχάρι μου στην Ευρώπη. Είναι. Α, είναι στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παιδί δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω γεωγραφία καταρχάς. Όχι, εντάξει. Θα αναιρέσω τον εαυτό μου και θα πω ότι γεωγραφία ξέρω πολύ καλά. Πρωτεύουσα Βαλέτα. Νάτος. Έχει αυτό το σήμα σαν τη Κύπρου τη σημαία που είναι. Το έχουν εκλέψει από του Κύπριου μα. Γιατί και η Κύπρος είναι δική μα και είναι ελληνική. Και α κλείσουμε έτσι εθνικιστικά. Παραλήρημα Νταρζάνου. Μόνος του.
Εγώ, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχω προγραμματίσει τίποτα για τις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. Θα τρέχω με ένα project που θα έχει να κάνει με το Euro, το οποίο θα είναι καθημερινό και live. Οπότε θα έχω καθημερινό θάνατο. Κάτσε λίγο. Φέτος και... είναι το Euro του ποδοσφαίρου που θα γινόταν πέρυσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το εξαναβολής Euro. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε περάσει, έτσι. Δεν έχουμε περάσει, ναι. Είναι το δεύτερο γύρο σερί που δεν περάσαμε. Καλά, δε... Έχει περάσει όμως η γειτονική μας χώρα. Ωραία. Κατάλαβα. Γι' αυτό ήθελες να κλείσουμε εθνικιστικά. Είχα πάντως μια κουβέντα με κάτι συναδέλφους που είναι από Θεσσαλονίκη και λέγανε αυτό, ρε παιδί μου, ότι άμα κάνεις τώρα αστείο για Βόρεια Μακεδονία... θα κερδίσει Θεσσαλονικιούς και θα χάσει την υπόλοιπη Ελλάδα. Ισχυριζόταν ότι οι Θεσσαλονικοί δεν θα έχουν κανένα θέμα με αυτό και ότι οι υπόλοιποι θα κράξουν, ας πούμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν ξέρω γιατί, ότι η εντύπωση ούτε αυτή ήταν. Ότι ό,τι αστείο κάνεις οτιδήποτε με Βόρεια Μακεδονία, προφανώς δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο αστείο, αλλά λέμε τώρα. Οπότε εγώ αυτό θα έχω και μετά δεν έχω προγραμματίσει τίποτα. Νομίζω μετά θα κοιμάμαι για 1,5 μήνα μέχρι το Σεπτέμβριο, κάτι τέτοιο. Και ελπίζω να τρέχουν ακόμα παραστάσεις για να παίξω και εγώ λίγο stand-up να προλάβω μες στο καλοκαίρι. Χάρη, να σε ρωτήσω πάλι. Συγγνώμη, και πότε ξεκινάει το Euro? Ναι, το Euro ξεκινάει στην Παρασκευή 11, αύριο. Για εμάς που γράφουμε τώρα, ναι. Τώρα γράφουμε, ναι, για εμάς που γράφουμε τώρα, ναι, ξεκινάει αύριο. Okay. Και θα πάει μέχρι πότε? Εμείς ξεκινάμε το Σάββατο 12 και θα πάει μέχρι 7 Ιουλίου. Ο τελικός... Αλλά το Euro τελειώνει... Ο τελικός είναι 11. Αλλά δεν ενδιαφέρονται για κομική κάλυψη, ας το πούμε. Θα γίνει μόνο δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί θα έχει διάφορες εκπομπές. Και πιο δημοσιογραφικές και αθλητικογραφικές, ας πούμε. Οπότε εντάξει, εμείς θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή αρχές Ιουλίου, νομίζω 7 Ιουλίου είναι τελευταία εκπομπή. Alright. Και θα είναι, ναι, αυτό, με αυτό το πράγμα θα ασχοληθώ εγώ και ελπίζω μετά απλά κάπου να ξεκουραστώ αυτό. Ας είναι και στην Αθήνα, δεν πειράζει. Ναι, μπράβο, Χάρη. Εντάξει, θα ξεκουραστώ. Και παραστάσεις, μακάρι, μακάρι. Έχουν ήδη ξεκινήσει, ακούγονται καλά, ας πούμε, έχω καλό feedback ότι πηγαίνει κόσμος, πάνε καλά και τα λοιπά. Και ο Στέλιος ξεκίνησε τώρα τη όλο του παράσταση. Στέλιο, σου δίνω τη σκυτάλη και μιλάς και εσύ τώρα. Και κάνεις ασυρμά. Για την παράστασή σου και για το... ναι. Θα κάνω ασυρμά. Όχι, εντάξει, εγώ ξεκίνησα, καλά πάω. Τι ξεκίνησες και πού? Ξεκίνησα στο χιτήριο, το Happy. Α, μπράβο, γιατί ξεκίνησε οποίο... από το ξεκίνησε που να μπεις ξεκίνησε να τρώω μελέτα. Ναι. Ξεκίνησα αυτό εκεί. Κοίτα, αυτό τώρα ζει μία... το Happy ζει μια μεταμόρφωση αυτή τη στιγμή, γιατί παλεύω λίγο με το είναι μου. Γίνεται υπόθετο. Γιατί το έγραψα πριν την πανδημία. Ναι. Και. Ωραίος. Και. Εντάξει, έχει περάσει και μια πανδημία. Δηλαδή είναι... δεν ήμουν ο ίδιος κωμικός που ήμουν τότε και απλώς τώρα ξέρεις, θέλω να το. Θέλω κάποια αστεία να τα αλλάξω, κάπως να το ανανεώσω, ώστε αν πάει για δεύτερη χρονιά κανονικά, δηλαδή όπως ήθιστε, να γίνει αυτό. Ξέρω εγώ. Το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δηλαδή αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Να είναι λίγο διαφορετικό, να μην παρουσιάσω, επειδή ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος που. Από το 19, καταλάβεις, έχουμε 21, δεν κρατάει συνήθως τόσο. Ναι. Οπότε ναι. Να έχει και να είναι λίγο πιο. Να... Έχω ένα αστείο, ας πούμε, το οποίο φαίνεται πόσο παλιό είναι και το σχολιάζω. Λέω ρε, παιδί μου, ότι αν. Ότι βήχω τόσο δυνατά, ώστε να κομπλάρω το γιατρό και να τον κάνω να φορέσει μάσκα. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Καλά πει. Καλά γέρασε αυτό το αστείο. Ναι. Να φορέσει οπότε μάσκα και να χορέψει και ένα Harlem Shake. Ναι, καταλαβαίνεις. Πλέον είμαστε. Και να κάνει και ένα Ice Bucket Challenge ταυτόχρονα. Άννα, μπράβο. Οπότε επειδή συμβαίνει αυτό και δεν θέλω να είναι ένα παλιακό πράγμα, θέλω να το εξυγχρονίσω και όταν το βγάλω. Να το προσαρμόσεις κάπου. Ναι, από το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου, για να το κλείσω και να το μαγνητοσκοπήσω κάπου το Δεκέμβρη. Οπότε στην ουσία τώρα παίζω για τους ανθρώπους που ξέρεις, δεν το έχουν δει, θέλουν να το δουν και παράλληλα το μετασχηματίζω και το κάνω λίγο διαφορετικό το και χτενίζεις. Ίσως καλύτερο και ίσως αλλάξω κάποια θέματα. Ναι, το ακονίζω και ξέρεις, ό,τι πετάξω θα το χρησιμοποιήσω μετά σαν βάση για να γράψω άλλα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Δηλαδή, είχαμε πει μήπως με το Χάρη κάνουμε κανένα double bill το χειμώνα και το πάμε έτσι. Ναι. Ξέρεις. Αλλά δεν ξέρω και μακάρι. Ο Χάρης σε τι φάση θα είναι και μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγάλη διασημότητα τώρα με το project και να μην τον βρίσκω. Καλά. Ναι, όχι, δεν καλό θα είναι, αλλά ξέρεις. Οπότε γενικώς αυτό. Και έχω και το μεγάλο τεράστιο. Εντάξει, το βιβλίο πάει καλά. Θα γίνει και μια παρουσίαση ή θα γίνει τώρα ή θα γίνει το Σεπτέμβρη. Και μετά είναι το improv, το θερινό σχολείο improv στη Σαμοθράκη για άλλη μια χρονιά. Α, μπράβο, ναι, τον Αύγουστο. Ναι, είναι 2 με 8 Αυγούστου αυτό.
και είμαστε super super χαρούμενοι και θα πάμε στα Μαθράκη να το... Εκεί είστε με κούδα, ξυγκάκι. Κούδα, ξυγκάκι. Η House of Improv βασικά, η Billy Kissa και δύο ξένοι. Okay. Δύο από ξένοι τη σειρά. Ναι, ναι, η Παπούλια, ναι, ακριβώς. Και ο... Ακριβώς αυτό. Και οπότε έχει και διακοπές δηλαδή η φάση με δουλειά, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Ναι, αυτό είναι τέλειος συνδυασμός. Ναι. Και ειδικά στο μέρος που θα πάτε να το, ναι, κάνετε είναι... Θα κάνω, παιδιά, ένα σεμινάριο το οποίο είναι στην ουσία πώς να σκέφτεσαι τους χαρακτήρες ως αυτοσχεδιαστής με βάση τα κίνητρα. Είναι λίγο μπερδεμένο. Με βάση, mm-hmm. είναι βασικά ένα the promise driven narrative, κάπως έτσι. Και μου αρέσει πολύ, είναι δηλαδή πώς σκέφτεσαι τον χαρακτήρα με όρους υπόσχεσης που δίνεις στο κοινό. Δηλαδή ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι θλιμμένος και πρέπει να γίνει χαρούμενος. Αυτό. Και okay. έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, αυτό ήταν full nerd, αλλά μου αρέσει. Ωραίο. Ο Αλέξανδρος ξέρει, γιατί έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε μαζί. Ναι. Να παίξουμε τον χρόνο. Πρέπει να αρχίσουμε. Θα παίξουμε τον χρόνο, μακάρι να είμαστε γεροί να παίξουμε. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Εντάξει. Απλά δεν μπορείς να προγραμματίσεις πάρα πολύ μακριά, ναι, αλλά μέχρι ένα-δύο μήνες κάτι θα γίνει. Ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ρε παιδί μου, το improv νομίζω και το έχουμε συζητήσει και με τον Αλέξανδρο, ότι πάει και έρχεται στη ζωή μας. Όχι στη διδασκαλία, στο κάθε πότε κάνουμε παραστάσεις. Δηλαδή το ότι βρεθήκαμε τον Αλέξανδρο που είχε κάνει στη σχολή improv πριν από πόσα χρόνια και συναντηθήκαμε και μετά βρεθεί και ο Κούδας και κάναμε ομάδα. Αυτά ήταν όλα random. Και ο Βαβούρας και η Ειρήνη. Ναι. Οπότε παραμένει λίγο random. Μη βογκάτε, εντάξει. Θα τσουλήσει η φάση. Θα τσουλήσει, δηλαδή θα γίνει τσούλα. Γιατί πολύ σοβαρά μιλάμε, πολλή ώρα. Και επειδή σοβαρεύτηκε μέχρι και ο Χάρης, ο οποίος είναι κατεξοχήν κλόουν, είπα να πετάξω εγώ την κοτσάνε. Εντάξει, τώρα δεν είχαμε και κλόουν και μπαλόνια και τέτοια. Δεν έχουμε και άλλο μπαλόνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι πάρτι, εντάξει τώρα, δεν είναι πάρτι τώρα. Δεν είχαμε και κλόουν και μπαλόνια και τέτοια. Το ψιλοπετυχαίνει. Ωραία, ματζό. Ωραία, ματζόρε. Το πετυχαίνει τη φωνή. Ναι, ναι, εντάξει. Φοβερό τυπά. Έγινε viral. Έγινε viral. Πάει, το χάσαμε. Έγινε viral. Τι ωραία. Θαυμάσια πράγματα. Τι ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν να έχουμε όλοι ένα καλό καλοκαίρι. Να περάσουν όλοι τέλεια, να ξεκουραστούν. Να φύγει και λίγο αυτό το χτυκείο από πάνω μας. Και να είμαστε πιο ελεύθεροι. Να κάνουμε τα πράγματα που γουστάρουμε και δημιουργικά και στη ζωή μας. Και για να μην... Αλλά και στο κρεβάτι γίνει... μας, πες το, μην τρέπεσαι. Αλλά με αυτά που μας είπε ο Αλέξανδρος, άστο καλύτερο. Ναι, και μακριά από το εμβόλιο, έχει μέσα το 666 και τον Bill Gates. Είπαμε να κλείσουμε εθνικιστικά και το πήγε full ψεκ. Έχει μέσα το διάβολο. Τον δεύολο. Τον Λουσιφεράση. Όλον τον διάβολο τον πήρανε με τις χούφτες και τον φέρανε. Γιατί πολεμάνε τον ελληνισμό, τη φασολάδα και τη Σαντορίνη. Παιδιά, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αλέξανδρο. Που... Τεράστιο ευχαριστώ, Άλεξ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι. Παιδιά, χαρά μου, τρελή. Ήταν full διαθέσιμος και. Τρελή χαρά τώρα. Και γουστάρουμε πάντα να σε έχουμε. Γουστάρουμε πάντα να σε έχουμε. Μόνο. Και να πούμε ότι έχει ρεκόρ συμμετοχών, έτσι. Ναι, έχει αυτό. Έρθει δύο φορές. Ναι, είναι πρώτος πλέον σε συμμετοχές Μαρμελάδα. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχεις ρεκόρ. Είσαι ο μοναδικός που έχει έρθει δύο φορές. Και λίγες είναι. Πήγα να πω το αστείο ότι. Εντάξει, οι άλλοι δεν ήθελαν. Εμείς τους κυνηγάμε, αλλά δεν έρχονται. Θέλω να πω επίσης τεράστιο ευχαριστώ στους αργόσχολους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας μας. Αλλά γενικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Patreons, γιατί η υποστήριξή τους ήταν τεράστια και ηθικά και πρακτικά και μέσα στο σερβερ και οικονομικά και όλα αυτά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Δηλαδή ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Δεν το περιμέναμε. Να σας πω επίσης ότι θα κλείσει, όπως είπαμε, το Patreon στην 1η Ιουλίου, 2 Ιουλίου βασικά, μόλις τελειώσει και η πληρωμή του Ιουνίου. Και θα εφεύρουμε καινούρια tiers με τον Χάρη. Για να κάνουμε, ξέρεις, όλη την εκπομπή διαφορετική. Θα μπούμε ψηφοφορίες. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το τσεκάρετε κάτω στην όταν περιγραφή. Όταν λέει tiers, δεν εννοεί δάκρυα, εννοεί τα tires. Αυτά τα. Ναι, είναι τα επίπεδα συνδρομής. Και τώρα έχουν κάποια δάκρυα, περίεργα ονόματα, ξέρεις. Ναι. Έχουν, ναι. Οπότε θα γίνουν. Καβλοκάτσικο. Τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Το καβλοκάτσικο είναι μεγάλη. Που έχουν προκύψει από τα σπλάχνα αυτής της εκπομπής, θα έλεγε κανείς.
Αλλά ναι, εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ακόμα μία δύσκολη σεζόν που έφτασε στο τέλος της, αλλά όλα θα πάνε καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Χαριζάνη. Πάμε να χειροκροτήσουμε. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τα πούμε σύντομα σε παραστάσεις και. Και πότε. Και συγκεντρώσει κοπέλα. Και έξω, γενικά. Α, okay, ναι. Sorry, μπερδεύτηκα. Χάρηκα προς τη μία. Λοιπόν, αυτά. Τελευταίο επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Να είστε καλά. Τα λέμε του χρόνου. Γεια σας.